Καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα Euroball. Είμαστε οι Underdogs by Go Game Experts και για άλλη μια εβδομάδα θα μιλήσουμε για το αγαπημένο μα Euroleague. Όπω πάντα, δεξιά μου, Γιάννη Σεκελαρίου, γνωστό και ω αθέατο. Και στα αριστερά μου, Γιάννη Κριτσοτάκη, κατά κόσμο Ζαν. Βεβαίω, πάντα πίσω την κονσόλα, Βίτονα, γεια σου, είναι πολύ excited αυτή τη βδομάδα. Ναι, είναι, ναι. είναι αρκετά excited. Είναι αρκετά excited. Στενοχωρήθηκε για τον. Δεν είναι, Σάσα. δεν είναι όσο excited ήταν την προηγούμενη. Που ήταν πιο excited. Εντάξει, την προηγούμενη τώρα. Είχαμε άλλα. Και τρα, είναι και τραυματία όμω τώρα. Δεν είναι. παγιά ΙR. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν. Ε, θεματολογία πλούσια. Ε, είχαμε, για άνυμα... πραγματάκια. είχαμε πραγματάκια. Είχαμε πραγματάκια. Είναι μια από τι εβδομάδε νομίζω που έχουμε πιο μεγάλα θέματα. Δηλαδή ω Έλληνε φαν. Νομίζω ότι υπάρχουν περισσότερα θέματα μη ελληνικά στην Ευρωλίγκα. Ναι. Αλλά με ελληνικό ενδιαφέρον πάντα. Ναι. έλεγα εγώ. Ναι, ναι. ναι. Ε, είχαμε το, το, τη συνέχεια τη διπλή ομάδα, τη διαβολοδομάδα ε, στην προηγούμενη εκπομπή. Δύο νίκε. Και οι δύο ομάδε. Κάνανε. Κα, και οι δύο ομάδε. Και, και, στα δύο μάτ τη διαβολοδομάδα είχαν την ίδια εικόνα, θα πω. Mm. Δηλαδή με ευκολότερους αντιπάλους εντό έδρα δυσκολεύτηκαν και κερδίσανε στο τέλος. Ε, μετά εκτό έδρα σε περίεργες, με περίεργε ομάδε σε έδρε, εντάξει, όχι στο Βελιγράδι, αλλά τέλο με μια ομάδα που παίζει καλύτερα εντό παρά εκτό, ο Ολυμπιακό και ο Παναγιακό στην Πολώνια. Ε, πήγαν, πήγανε, ξεκινήσανε καλά. Σε κάποια φάση του γύρισε το ματ και βρέθηκαν πίσω και στο τέλο με το βάθο του ρόστερ του, θα πω εγω mm -hmm. Mm -hmm. καταφέρανε και πήρανε τις νίκες με τον ίδιο περίπου τρόπο. Οπότε ήταν παρόμοιε οι εικόνε λοιπόν, των δύο επειδή ομάδων. δύο μάτς, τα πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε και για τα μηνύματα σα και στο Διασοσιαίσιο. Βεβαίω. Που μα κάνατε και κάποια προτάσει και για το Euroball. Σωστά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, παιδιά. Και ενημερωνόμαστε επίση. Επειδή τέθηκε αυτό κιόλα, ε, μα έκαναν κάποια κόμματα στο προηγούμενο ε, βίντεο τα οποία ε, ε, έλεγαν ότι Κάτι κάνει το, το glass floor του Παναθηναϊκού όταν γίνεται κάρφωμα ή τρίποντο. Παιδιά, συγγνώμη, δεν έχω πάει στο, στο Άκα ε, διαζώσεις για να το δω. Στην τηλεόραση δεν είχα προσέξει κάτι. Ούτε έχω δει κάτι. Νομίζω ότι ακόμα και αυτή. Το, δηλαδή, επειδή τυχαίνει τέλο πάντων και πηγαίνω στο Άκα για. Όχι στο κεντρικό γήπεδο, στα βοηθητικά τέλο πάντων για πιτσιρικάδες και βιντεοσκοπήσει και τα λοιπά. Mm. Και μιλάω με το, τον Παναθηναϊκού κάποιου ανθρώπου εκεί πέρα. Ε, αυτό που έχω αποκομίσει είναι ότι και αυτοί ακόμα αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες ναι, ναι, ναι. του τι μπορεί να συμβεί και θέλουν έτσι να καταλάβουν ώστε από την και... προς το τέλος της χρονιάς, από την καινούργια χρονιά, σιγά σιγά, όχι okay, να λέω χρονιά εννοώ ημερολογιακή, να. να ξεκινήσουν ρε παιδί μου να βγάζουν τα features σιγά σιγά σωστά και okay. πώ okay. φαίνεται. Okay, okay. Οπότε και αυτή είναι ένα παιχνίδι το οποίο μαθαίνουν τη λειτουργία του και αρχίζουν και το καταλαβαίνουν. Επίσης παιδιά, είμαστε, το έχουμε ξαναπεί και σε άλλα βίντεο, αλλά είμαστε επαγγελματίε, έχουμε τις δουλειέ μας. Προσπαθούμε να ενημερωθούμε όσο περισσότερο μπορούμε. Ό,τι χάσουμε, μην μα μπαίνετε και μα τη λέτε. Ξέρω, λέει, εντάξει, Καλό είναι ξέρω, να βγαίνετε λέει, να έχετε διαβάσει τα λεπτά. Εντάξει, κά κάποιε ειδήσει θα τι χάσουμε, α πούμε. δηλαδή, οκ. Ειδικά με γίνονται live. Ναι, ναι. Τέλο πάντων, ε, απλά ήταν μια απάντηση, θέλω να δώσω απάντηση σε αυτά τα δύο πράγματα. Λοιπόν, ε, από εκεί πέρα ήταν είναι δύο μάτς, τα οποία ήταν την ίδια τη μέρα τη εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα. Mm -hmm. Τα ίδια ήταν πάρα πολύ, νομίζω έχουν πολύ ζουμάκι. <laughs> και η, η Μπαρσελόνα, η οποία πήγε και έκανε dominate μέσα στο, στο Βελιγράδι. Σωστά. Και η Παρή, η οποία κέρδισε τη σκληροτράχη Λιζάγκη ε, εντό ε, έδρα στο Παρίσι. Κοίτα, για την Παρή έχω ένα, βγάλει ένα. Όχι ένα ρεζουμέ. νομίζω ότι αν δεί κάποιο τα παιχνίδια τη είναι. Οι νίκε τη, ειδικά, είναι ολοκαρμπόν. Δηλαδή, η Παρή έχει έναν τρόπο που παίζει. Mm. Παίζει σε μία ταχύτητα 200 χιλιόμετρα. Mm. Ο μόνο τρόπο να την κερδίσει είναι να φέρει το παιχνίδι στα χαμηλότερα χιλιόμετρα. Ναι. Αν παίζεται το ίδιο, σε κάποια φάση αυτή φαίνεται ότι πατάει γκάζι, ενώ στην ουσία παίζει το ίδιο, ενώ εσύ ρίχνει ταχύτητα. Είναι math problem. Το λέω ο αυτό στο NBA. Το ίδιο συνέβη με το και με το με την Παρσελώνα. Το ίδιο συνέβη και με την Παρσελώνα που την κέρδισε εκτό έδρα. Που η Μπαρσελόνα το πήγαινε το μάτ κοντά, κοντά και σε κάποια φάση η Παρή σαν να πατάει γκάζι, ενώ στην ουσία δεν έγινε τίποτα. Απλά η Μπαρσελόνα έπαιξε κανονικά. Και, και στο μάτσο με τη Ζαλγκύρη που πάλι η αντιστάθηκε, ήταν κοντά και σε κάποια φάση φάνηκε ότι σαν να πατάνε γκάζι και να εξαφανίζονται. Είναι το ίδιο πράγμα, παίζουμε το ίδιο. Ο τρόπο για να του κερδίσει είναι να μην του αφήσει να παίξουν αυτό το πράγμα. Να παίξουν. Νομίζω μόνο σε ένα μάτσο, νομίζω με την Πασκόνια δεν έγινε που τελείωσε ένα μάτσο ενα χαμηλό σκορ που δεν καταφέρανε να πιάσουν αυτήν την ταχύτητα, αλλά δεν καταφέρουν ούτε την Πασκόνια να. Κοίτα, πάντω ο DJ Σόρτ έχει εγώ σαν MVP δύο φορέ, νομίζω, και στο Eurocup στο Champions League. Στο Cup σίγουρα το Champions League δεν το θυμάμαι, αλλά. Νομίζω ότι θα έχει βγει δύο. Ναι, 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 Νομίζω και τα δύο τα MVPs έχει βγει. Με δύο MVPs από δύο διαφορετικέ διοργανώσει. Ναι. Ε, αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο παιχνίδι σοβαρά για MVP. Δηλαδή τα νούμερα του είναι Ξεκάθερα. εξαιρετικά. Ξαφνικά, τα ποσοστά του δεν είναι καλά. Ξαφνικά σουτάρει και τρίμποντα από εκεί που είναι το Ναι, ναι, ναι. Και τα βάζει κιόλα. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια που τα βάζει. Εντάξει, σουτάρει λίγα βέβαια. Δεν στάρει πολλά. Είναι εφίσιεν. Απλά το όνομά του το διάβασα. Προλάβαμε και ενημερωθήκαμε λίγο πριν, διαβάσαμε. <laughs> ε, το όνομά του ακούγεται πλέον για. Δηλαδή υπάρχουν ε, 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 ψήθυροι για ομάδε που ενδιαφέρονται να τον εντάξουν στο δυναμικό τη από τη Euroleague φέτο. Για φέτο. Μιλάμε για τη Real τώρα. Μιλάμε για Αρμάνι Μπαρσελόνα. Και άλλη μια ομάδα, δεν θυμάμαι πια. Αρμάνι είναι πάντα. <laughs> είναι πάντα στο παιχνίδι φυσικά, και πάντα του καταστρέφει φυσικά, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Εκεί που πάνε οι. Εκεί που πάνε και τα όνειρα <laughs> και πεθαίνουν. <laughs> Αν και πάμε λίγο καλύτερα πάμε λίγο μέχρι να μην πάμε και να πάλι να υπάρχει μίλα και τα γνωστά. That's... Ε, κάτι το οποίο δεν είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο το είπαμε βέβαια στο Διασοσιέσιο μετά γιατί το ξεχάσαμε, είναι ότι υπάρχει σοβαρή. Επειδή τώρα ανέφερα, τη ρεάλ, είναι ότι είναι πολύ μέσα στο παιχνίδι αυτή τη ε, στιγμή. η επιστροφή του Μίσιτ ε, in season. Ναι. Yeah. Ακούστηκε και, και, θέλω να το πω προφανώ να το πάω και πέραν των ε, αιωνίων τη Ισπανία που σίγουρα έχουν και δύο ανάγκη από κάποιο παίχτη τη θέση του Μίση και τη προσωπικότητα του Μίση. Ξεκάθαρα. Ε, ακούστηκε και ακού, ακούγονται και οι Ολυμπιακοί Ε, νομίζω τώρα ότι ακούγονται μανατζερικά, πιστεύω, για να ανέβει λίγο η τιμή. Λε. Ε. ε, θεωρώ ναι, τώρα, και ο Ολυμπιακό και ο τώρα δηλαδή χρειάζεται το Μίση. Όχι. Ο Ολυμπιακό, εδώ αυτού που Εγώ, έχει και ο Παναθηναϊκό ναι, ναι. δεν έχουν πώ του βάλουν. Εγώ είμαι κάθετο ότι σε καμία περίπτωση, δηλαδή σαν φίλο των ελληνικών ομάδων, δεν θα ήθελα να πάει να έρθει ο Μίση στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν το έχουν ανάγκη. Το μόνο που θα δημιουργήσει είναι πρόβλημα. Έτσι, όπως δημιούργησε πρόβλημα για όποιο θυμάται και στου Ολυμπιακού Αγώνε, η παρουσία του. Παίζει να είναι ένα από του λόγου για τον οποίο έχασε τον ημιτελικό η Σερβία απέναντι στην Αμερική, γιατί έπρεπε να πάρει το Usage το οποίο βάσει ονόματο Και δεν έπαιξε αναλογεί. ο, ο, ο Αβραμόβιτς που ήταν καλύτερο σε Ακλήθως. αλήθεια είναι σε το παιχνίδι. Λοιπόν, ε, και σκεφτείτε, α πούμε, τώρα να παίζει ο Μίζιτ, ξέρω εγώ, και να μην παίζει ο Γκραντ. Μετά από αυτά που κάνει ο Γκραντ, ξέρω τελευταίο καιρό. Oh. Δηλαδή, πόσο άδικο είναι δεν πούμε, γίνεται, αυτό. Δε γίνεται, δε γίνεται, πόσο άδικο είναι αυτό. Λοιπόν, πάντων, να κάτσει μέχει... στη θέση του Γκριγκόνη δεν θα κάτσει ο Μίσιτ. Όχι. Δηλαδή ναι. να είναι ένα γκάρτο που δεν θα, θα παίζει ποτέ. Θα δημιουργήσει και η κατάσταση. Θα, θα πρέπει να το βάλει μέσα. μέσα. Σίγουρα, σίγουρα. Θα πάρει τι από τον Ναν. Ο ΝΑΝ, όσο παραπάνω παίζει, τόσο καλύτερο είναι. Είναι το σύνδρομο Λεσόρ. Όσο παραπάνω παίζει, τόσο καλύτερο είναι. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να δούμε Μίσιτ ε, στην Ελλάδα. Συμφωνούμε σε αυτό. Με, νομίζω ότι θα είναι λάθο. Λέει συγγνώμη, αλλά ο Βαγγέλη Ιωάννου που τότε το καλοκαίρι είχε κάνει αυτό το viral σκηνικό με τον. Ποιο ήταν το Σταύρο. Ε, στη, 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 24, με το αν υπάρχουν καλοί παίχτε του θέλουν μόνο. Όλοι καλή χοράνη ήταν η Ιταλική ξέρω εγώ. Ε, δεν είναι σωστό αυτό. Δεν, δεν φτιάχνει έτσι ομάδες. ομάδε. Νομίζω και στον Ολυμπιακό φάνηκε. Δεν κατέστησε δηλαδή, ισορροπίε με όχι, και ο Πετρούσεφ από τη στιγμή που έφυγε ο Πετρούσεφ και ο Πετρούσεφ καλύτερο παίζει. Ναι. Καλύτερα παίζει. Και ο Ολυμπιακό φαίνεται σαν να έχει βρει μια ισορροπία ναι, 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 και να παίζει καλύτερα. Λοιπόν, Άσο, αυτό. Τέλο πάντων, στην αγορά ακούγεται ότι είναι λοιπόν, η Real και η Μαρσέλονα, Barcelona. Η, Barcelona, η Real σίγουρα πρέπει να είναι, γιατί είναι, είναι θλιβερή η εικόνα τη. Ε, νομίζω ότι η Real πλέον ε, περνάει η σοβαρή κρίση. Δηλαδή, ε, ε, μου βγάζει μια εικόνα αρμάνι. Ότι σαν να μην περνάνε καλά και αυτοί εκεί που είναι, που παίζουν. Οι, ναι. πα, οι παλιοί δείχνουν ρε παιδί μου ότι Real, δηλαδή βάρε, Γιούλ, όλοι αυτοί είναι εκεί. Αλλά τώρα ο, Ρέ, ο Ράθαν και βγαίνει, τον προπονητή, σκάει ο Χεζόνια και λέει: Καλά τα λέει. <laughs> ο <συμπαίχνιος. laughs> ε, οι παίχτε που έχουν φέρει καινούργιοι μεταγραφέ, δηλαδή το του Ράθαν Μες δεν υπήρξε κανένα. Ναι. Δηλαδή ο Φελή είναι έξω ο από την πρώτη-δεύτερη αγωνιστική καιρό, με τραυματισμό. Ναι. Ο. Ποιον, Ποιον άλλο πήρανε. Ξέρω, ο ναι. ο Γκαρούμπα ναι. δεν έχει παίξει καθόλου. Ο, ε, ο, Ιμπα... Εντάξει, ο Ιμπάκα παίζει. Και παίζει καλά το ρόλο του, του backup του Ταβάρε. Είναι καλή γενικότερα. Η γενικότερα, βέβαια. ναι. Βέβαια, σε αυτήν την αγωνιστική δόθηκαν απαντήσει από έναν παλιό περσινό παίχτη, αλλά θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Ε, Πού θε να πάμε, παιδί. Όχι, απλά για την Παρσελόνα θέλω να πω ότι ε, θα είναι λάθο, εγώ πιστεύω, να πάω να κάνω κάποια επένδυση. Ο Νούνιε φαίνεται να ξεψαρώνει. Ε, μπορεί, μπο, μπορεί, να χάσουμε λίγο μερικού αγώνε ε, επειδή είναι, άπειρο αλλά θα κερδίσουμε νομίζω πολλαπλάσια. Σου αμφίγει το καλοκαίρι, έτσι. Δεν ξέρω τώρα, τι ακριβώ έχει στο μυαλό του. <ΣΣ1> ναι, σωστά. νομίζω και draft, νομίζω. Θα το δούμε. Οπότε, τέλο πάντων, άμα μπορούν να τον δέσουν στην, στην Ισπανία για τα επόμενα δύο-τρία χρόνια, τότε καλό θα ήταν για εκείνου να συνεχίσουν να επενδύουν πάνω του. Σε καλό θα του βγει. Είναι εξαιρετικό παίχτη. Ε, εμένα μου αρέσει και όπω παίζει. Δηλαδή, και το, ο τρόπο με τον οποίο παίζει είναι τρόπο playmaker. <συμπή> ναι, 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 όχι, είναι πάρα πολύ, είναι είναι Νούμερο ναι, 36 από του Pacers. Θα μπορούσε Φέτο. πολύ εύκολα να τον φωνάξουν εκεί πέρα. 100%. Πολύ εύκολα. 100%. Δηλαδή τώρα που και ο Μακόνελ, α πούμε, όσο είναι, 32 χρόνια πόσο είναι. Δηλαδή θα μπορούσε να έχουν ναι, εκεί, και... ένα και... εκεί πέρα. Ναι, καλά, δεν το συζητάμε ότι θα μπορούσε να παίξει εκεί πέρα. Είναι και το στυλ που αγωνίζεται που είναι NBA. -ικο. Ναι. Γρήγορο, έτσι ανοιχτό. Η Ινδιάνα παίζει πλέον αυτό. Ούτως ή άλλως. Λοιπόν, ε, πέραν αυτού θέλω να δουλέψει να... τώρα πιάνω λίγο την επικαιρότητα, λίγο καλά χύμα. Κάνεις. Αλλά είχαμε την. Επειδή ανέφερε τη Ρεάλ και ανέφερε τον Ράθαν Μέι που ο οποίο έκραξε τον, τον. τον. Το έκραξε σημαντικά, δεν βγήκε. Δεν το είπε. Ναι, τον το, το πέρασε μάλλον το τον ε, Μια κριτική. Ναι. Άσκησε μια κριτική. Λοιπόν, ε, είχαμε την ε, αποπομπή τη κοινή λύση τη συνεργασία. Και καλά, κοινή λύση. Του κύριου Ομπράντοβιτσα, ο από τη Μονακό. Ναι, σωστά. Το οποίο, Συναδεί. εγώ, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να γίνει από πέρσι. Φαίνεται το έλεγα ο... ο... δηλαδή. Ναι, φαίνεται ότι ο Μάικ Τζέιμ ε, διαφωνούσε μαζί σου. Ναι. Γιατί το μήνυμα που με το οποίο συνόδευσε την απόλυση αυτή ήταν δηλαδή, συγκινητικό, τουλάχιστον. Mm, mm. Ο καλύτερο προπονητή μου και θα συναντηθούμε coach και με έκανε καλύτερο παίχτη. Και... Οπότε υποθέτω ότι αν υπήρχε τέτοια σχέση μεταξύ του. Ε, ναι, αλλά η ομάδα δεν πάει καλά. Η ομάδα Εντάξει, είναι... δεν πάει και άσχημα όμω. Εντάξει τώρα, είναι στο 500 και σχεδόν και στην. Ωραία, είναι στο 6-5 στην Ευρωλίγκα. 6-3 στο... στην Γαλλία X3 είναι. 6-3 στην Γαλλία. Εντάξει, το 6-3 στην Γαλλία δεν χωνεύεται εύκολα. Επίση έχει χάσει και εύκολα από την Παρή μέσα στο, στο, στο Μονακό. Ναι, το αλλά μεγάλο θέλω να πω ότι αν το βάλουμε σε. Επικοινωνιακό πρόβλημα στη τη ομάδα προ του φαν τη. Ναι, αλλά άμα δούμε τώρα την Παρή, η Παρή είναι η πιο φορματισμένη από στην Ευρώπη. Δηλαδή ναι, θέλω να πω πω δεν είναι κριτήριο. Ναι, τι λέω. Α βάλουμε τα πράγματα. Απ' την άλλη όμω του ξέρουμε και μα ξέρουν και θα πρέπει να του τους έχουμε. Μέχρι, τελε... τελευταία ενημέρωση του είχαμε. Ναι, γενικά πάντω δεν, δεν, είναι ότι σοκαρίστηκε και κανένα πούμε, με την απόλυση. Οκ, okay. ίσω είναι λίγο περίεργο το τι έγινε αυτή τη στιγμή που δεν πλέον το μάπα και χάλια, αλλά. Οκ, okay. Αν είναι να κάνει μια αλλαγή, καλύτερα να την κάνει στην αρχή. Mm. Να χτίσει ο καινούριο φοβοντή την ομάδα από την αρχή και τέλο πάντων να δούμε τι θα γίνει. Και εδώ έρχεται το υλικό ενδιαφέρον. Γιατί ο βασικό. Ένα από του δύο βασικού υποψήφιου. και οι δύο βασικοί υποψήφιοι είναι, είναι Ελληνέ και οι δύο. Ναι. Ε, γιατί ο ένα είναι ο Σπανούλη, ο οποίο είναι και ελεύθερο, δεν έχει ομάδα. Και τέλο πάντων είναι. Θα και που και το, 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 το τι έχει τώρα κάμινγκ ο Σπανούλη. Ναι, και η δεύτερη είναι ο Ιτούδη, ο οποίο έκλεισε τη χαπουέλη Τελαβίβ. <laughs> Αλλά ένα κακό timing θα έλεγε κανεί. <laughs> γιατί ε, δηλαδή δεν πρέπει να είχε στεγνώσει το μελάνι όταν υπέγραψε ας πούμε, το συμβόλαιο και τσουπ έρχεται η Μονακό και λέει: Υπάρχει ελεύθερη θέση στην Ευρωλίγκα Και τώρα νομίζω να ζητείτε, δηλαδή υπάρχουν εφήμε ότι να ζητείτε... Τι θα γίνει με τη Χάπολη. <σχ> τι, 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 τι απόρριψη έχει φάει αυτή η ομάδα. Ε, κάτι... δηλαδή, Λτάξει, ό, όλοι φεύγουν. Συνήθω βλέπει ότι μια ομάδα. Συνήθω οι ομάδε που βάζουν τόσα πολλά λεφτά έτσι και σκορπάνε, συνήθω αυτό το γλυκό δεν λειτουργεί τόσο εύκολα. Ναι. Δηλαδή, Θεωρητικά, και, και, Παναθη... δηλαδή, ναι, και ο Παναθηναϊκός ξόδεψε πέρσι, ας πούμε, αρκετά λεφτά που πήγε από μια ομάδα. Οπότε, αυτό. Οπότε, τι, τι και ξεκίνησε από τον προπονητή και μετά πήγε. Όποιε ομάδε βάζουν, δηλαδή ακόμα και ο Ολυμπιακό τα χρόνια που ξοδεύανε και είχε την ακριβότερη ομάδα στην Ευρώπη με κλέιζε, με τσίλτρε, με όλα αυτά. Mm. Φαινόταν μια ομάδα που το παζλ. Δεν είχε ακριβώ δέσει. Πόσο μάλλον τώρα σε μια ομάδα σαν τη Χαποέλ που. Εντάξει, στο, τρίτο tier δυναμικότητα τη Ευρώπη είναι ξέρω μια ομάδα με όνομα καλό και πληρώνει και τρασπαθεί. Αλλά εδώ πήγε, πήγε, πήγε και πήρε τον Μπέβερλι, τον Και πήρε Ό,τι ήταν ελεύθερο στην Ευρώπη πέρναγε από τη Χαποέλ. Με προπονητή το Βέδα που τώρα ο άνθρωπο δεν έχει κουτσάρει ω πρώτο σε τέτοιο ψηλό επίπεδο. Να πει ότι θα διαχειριστώ αστέρια, ταλέντο, απαιτήσει. Θέλουμε το πρωτάλληλο από τη Μακάμπη. Δηλαδή, όλα αυτά δεν είναι εύκολο να είσαι. Πω, ο Μόντιο δεν πάει. Η Ν.W.A. και δεν πήγε στη, σε κάποια ευρωπαϊκή ομάδα. Πήγε στην G League τελικά. Δεν νομίζω ότι θα βρει συμβόλαιο στο NBA. Δεν, ξέρω, δεν, δε, δηλαδή, δεν κατανοώ την επιλογή του να πάει στην G League. Πραγματικά. Μήπω για να μπορέσει και να, να είναι το λίγα. συμβόλαιο. Και τα λεφτά θα είναι λίγα. Μήπω για να μπορέσει να μείνει Λέσε. σε αγωνιστική δράση μέχρι Λέ. να βρεθεί λύση γιατί η Χαποέλ. Είναι... Αξιώνει λεφτά από ευρωπαϊκέ ομάδε. <σομμάτι> δεν πάει, υπάρχει δη... περίπτωση ναι. ούτε να του δώσει τα λεφτά του, να τον αφήσει να πάρει τα χρήματα, ούτε να τον αφήσει ελεύθερο να φύγει επειδή δεν σ' αρέσει. Δέσμιο, έχουμε εδώ. Οπότε το μόνο που μπορεί να παίξει αυτή τη στιγμή είναι εκεί. Οπότε είναι, είναι... 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 σαν αυτό που λέμε ότι έχει καρφώσει το δελτίο. Στο αυτό. Το... 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 Είναι... Το... Ένα... Ναι, είναι η μοντέρνα έκδοση του σου καρφώσα το δελτίο στο ταβάνι, στην οροφή. Αυτό. Weiß, περίεργο όμω. Και ο Μότιλε, θέλω να πω, και οι χειρισμοί του Μότιλε είναι λίγο περίεργοι. Όχι, πολύ κακό. Πολύ, πολύ, και... πολύ κακή κρίση γενικότερα και, και, και πολύ κακο, α... Αυτό, αυτό. Και... και πολύ κακό management μάλλον από αυτού που το ζητάνε Ναι, δεν ξέρω. Που του λένε που, του, λέει, από ποιο λογικό άνθρωπο που ξέρει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ε, πώ το λένε, συμβούλεψε το Μότιλε που δεν μπορούσε να βρει σίγουρα δουλειά σε ομάδα. Πώ και παντιακός μου ότι δεν ενδιαφέρθηκε. Καλά, τώρα να κάτσουμε και να λύσουμε ποιε ομάδε θέλουν υψηλό. Μπορεί να βρούμε πέντε. Μα, που όχι. θα τον παίρνανε και θα του λέγανε καλώ όρισε. ομάδα play ομάδα playoff και μπορεί και Final Four θα μπορούσε να βρει. Ναι, και ε, πήγε σίγουρα, τώρα στο, σε αυτό που είπε εσύ στο, τρίτο, στο τρίτο ράφι τη Ευρώπη, α πούμε. Πολύ κακέ επιλογέ. Θα σου αλλά πτήσου. Και ο Καμπόκλο ναι, το ίδιο επίση. Θυμάσαι που το λέγαμε. Ναι, καλά, ναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Πού πήγε ο Καμπόκλο τώρα. By the way. Uh, κάτσε το βρω. Στον Τσουχάντου Μπάιτι. Ε... Θα σου πω. Δεν θυμάμαι που πήγε. Τέλο πάντων, το point είναι ότι ε, αυτή τη στιγμή οι πιο hot ε, πώ λένε προπονητέ στην αγορά για, τις, για την Εκεί, Μονακό. Χαπούλη δηλαδή. λαβεί. Ε, οπότε τον περιμένουμε και αυτό σε λίγο. <σχελίδε> 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 Μπρουνό. Ε, έλα, έλα. Και παίζει και άσχημα. Δεν παίζει και κάτι τρελό. Λοιπόν, είναι, είναι ο Σπανούλη ο Ιτούδης και ο Σκαριόλο. Καλά, αυτό εντάξει. Το θέμα ποιο είναι τώρα. Πραγματικά, μην πάρει του Χαριόλα. Ποιο. Ή Μονακό. Α μην πάρει του Χαριόλα. Δηλαδή, δώσε ευκαιρία στου Πανούλη. Αυτοί ακούγονται. Δηλαδή, ναι, εντάξει, και περισσότερο okay. από τον, από τον Καριόλο και ο Πανούλη. Αυτή θεωρούν θε, θεωρούνται τα φοβορή. Αλλά φαντάζομαι ότι η Ρεάλ δεν θα είναι οκ okay να, να αφήσει τον Σκαριόλο να πάει αλλού. Δηλαδή, όλοι πιθανολογούμε αυτή τη στιγμή θα γίνει αλλαγή. Ναι. Δηλαδή, ο Ματέο είναι πατμόν ξεκάθαρα. <laughs> Ε, ότι... Οπότε, μάλλον ο Σκάρ δεν είναι το... η λογική, η λογική. Δεν είναι Ή δεν θέλουν να, μήπως θέλουν να ταράξουν τα νερά, τη ε, Ισπανική Ομοσπονδία και τα λοιπά, Που είναι Εξ... στην. Ναι, στην... εκλέκτορα. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω καλά, είναι απλά, ο δεν έχουν... είναι απλά νομίζω ότι είναι σαν. Ο, ο, προ... ο... Είναι ο... 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 του, project, του, ισπανικού μπάσκετ, του project, ναι. γενικά που λέγεται Ισπανικό μπάσκετ. Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν είναι ότι οι ομάδε τη Euroleague μας, δηλαδή, μου βγάζουν και απόλυτη λογική εμένα στι κινήσει του. <laughs> δηλαδή, άμα <laughs> κάτσω να σκεφτώ τώρα κινήσεις ομάδων και στο έμψυχο δυναμικό και στου πάγκου κτλ. τα λοιπά, mm -hmm. Δεν μπορώ να βρω και απόλυτη λογική σε ό,τι γίνεται. Οπότε τα περιμένω όλα. <coughs> Για μένα, ένα προπονητή που δεν... Με... εννοώ στη διοργάνωση και γενικά στην καριέρα του, βεβαια mm -hmm. Με, πώ να σου πω, που έχει το σεβασμό, ήταν παλιό παίχτη, στην εθνική καλά δείγματα έδειξε. Μια χαρά. Ε, θα είναι μια πρόκληση για αυτόν. Όχι, μόνο είναι πολύ ωραία. Είναι πέντες, ωραία φάση για, το, για, για ένα καινούριο, για αυτόν τον προπονητή. Πολύ ωραία θα ήταν. Θα, θα να κάνει και, και παίρνει τα... και, μια ομάδα σχετικά έτοιμη. Παίχτε που τον ξέρουν από Ελλάδα. Που θα, αυτό, θα, θα, θα γυρίσει και ο Καλάθη. Θα ήταν ωραίο αυτό. το, το, το pairing του ε, Σπανούλη με τον Τζέιμ και τον Καλάθη. Αυτό δηλαδή το... πιστεύω ότι μπορεί να το θα ήταν πολύ ωραίο, ωραίο και να ωραίο. βοηθήσει και του πιτσιρικάδες δηλαδή κάτι Στραζέλ, τραζέλ, ναι. κάτι ο άλλος, ο, Στοταλή, λέγεται, ο μπερ, μ, Bergman αυτός πώς λέγεται. Αυτοί δηλαδή θα, θα ευνοηθούν αρκετά πιστεύω, θα μάθουν και θα mm. τους βοηθήσει και λίγα και σαν οτροπία νομίζω mm. θα τους βοηθήσει. Mm. Αυτό. Ε, τώρα ο Ιτούδης, δοκιμασμένη λύση. Περισσότερο ένα... ρε για βάσει των... του ιστορικού του. Ακριβώ, αλλά δεν νομίζω ότι θα αντέξει ούτε τρει εβδομάδε πιστεύω στη ρεάλ. Αλήθεια. θα τσακωθεί με τον πρώτο δίπλα στον μπάγκο που θα του φωνάζει αυτό. στη Μονακό θα μου τέργεζε, θα μου στη Μονακό. Γιατί έχει και αυτό το στυλ ο Ιτούδη, ότι ξέρει, αυτό το λίγο βασιλικό. Νομίζω ότι έχει και τον αέρα. το έχει. Το έχει πολύ. Ε, ναι. δεν ξέρω αν υπέχει. Του αρέσει και καλή ζωή τέλο πάντων. Ναι, και νομίζω αλλά... το, το, μονακό είναι ιδανικό. Αλλά υπα... το κακό γι' αυτό είναι ότι υπάρχει το, αυτό που λέμε τα references. Που μπορεί να πάρει μια προηγούμενη ομάδα και να πει τι γίνεται και να σου πούνε τι παίζει. Φαντάζομαι ότι αλλού θα ακούσουν καλά λόγια. Η Τσεσεκά δεν μετράει πια που είδα τα καλύτερα του χρόνια. Μήπως, μήπως, Στη Φενέρ μήπως, δεν νομίζω μήπως, θα πούνε καλά λόγια. Δεν χρειάζεται να πάνε πουθενά από το από το, 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 πώς το, λέγεται, το κομμάτι του, του, προπονητηρίου που είναι για αποθεραπεία και μιλούσε κατευθείαν τον καλάθι. Λέω τώρα εγώ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, Αλλά, δηλαδή, Χρειάζεται ότι... να πάνε μέχρι εκεί για να Υπάρχουν να και αυτά τα references, ρε παιδί μου, τα οποία μπορεί να του αποτρέψουν ναι, αυτό. γιατί ναι, ναι, ναι. Γιατί κάποιοι παίχτε στι... τον είχαν ξανά προπονητή. Δεν ξέρω. Πάντω ε, θα πει ό,τι καλύτερο μπορεί, φαντάζομαι, για τη Σπανούλη. Θα, θα, κάνει τρελό push. Ναι. Νομίζω ότι και ο, Τζέμ James θα κάνει τρελό που για Σπανούλη. Ο οποίο το λατρεύει βάσει αυτό που έχει πει γενικότερα. Νο, no, νο, no, Νομίζω ότι δηλαδή, ταιριάζει κιόλα. Το θαυμάζει έτσι, πάρα σαν πολύ. Σαν φίτε, εμένα μου ταιριάζει. Έτσι, σαν, το θεωρεί το και ω goat και α προσπαθεί να δώσει το μπουστάρι το δικό του το case <laughs> για την Ευρωλίγκα, αλλά <laughs> το <laughs> έχει πει, ρε παιδί μου. Οπότε νομίζω ότι θα, θα ταιριάζε πολύ ωραία και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό για ναι, Ελλάδα, ναι, 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 Για του Έλληνε fans δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Πέραν αυτού, θα ήθελα λίγο να επικεντρωθούμε. Ε, είπαμε για την Παρή. Έτσι, για την άλλη, άλλη breakout ομάδα τη χρονιά που είναι η Bayern η οποία σπέρνει παντού, πυροβολάει έτσι δηλαδή αυτό το πράγμα. Καλά, πάρομα. το τελευταίο μάτσο ήταν πολύ ευκολότερο από ότι πίστευαν και η Άλμπα έχει πολλέ απουσίε. Και κάπω βγήκε νόημα. Ρε φιλέ, τι πράγμα είναι αυτό. του Τι stretch είναι αυτό του Έντουαρτ. Του τι stretch είναι αυτό του Έντουαρτ. Ο οποίο αυτή τη στιγμή είναι νούμερο ένα του κόρε τη Ευρωλίγα. Με 21 πόντου. Ε... Δεν είναι φύση το Έντουαρτ, ειδικά στο τρίποντο. Δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Δηλαδή είναι πάνω από το 50% στο δίποντο και αυτό. 38% στο τρίπον, δηλαδή τι θε. Σουτάρει πολλά. Καλά είναι το τρίπον. Σουτάρει πολλά, αλλά θα μου πεις είναι και το στυλ τη ομάδα. Αλλά έχει και... και κάτι μάτσο που έχει ένα στα 7. Κατάλαβες Συγγνώμη, αλλά το 38% αντικειμενικά στο μπάσκετ είναι ένα αξιοπρεπέ ποσοστό. Αξιοπρεπέστατο, ναι. Καλά, και οι δικέ μου που παίρνει είναι πολύ καλό. Και πο... ακριβώ και όχι το πόσε μόνο, και το πόσο δύσκολε είναι πολλέ από αυτέ. Γιατί είναι θυμίθυμη, μην ξεχνάμε ότι ασπέξτες, ένα πέτσο που είναι στο 80. Έτσι. Νομίζω να έχουν ακριβώ. Ναι, και τον έχουν. Δηλαδή, πολλοί μπόλιγκάρτ θα έχουν σοβαρό πρόβλημα. Εμένα πιο, πιο, πιο πολύ εντύπωση μου κάνει αυτό το, αυτό, το πώ πηγαίνει στο μέλλον. Ναι, τον Δηλαδή, ναι. αυτό Σίγουρα. είναι πολύ ιδιαίτερο. Δείχνει ρε παιδί μου παίχτη ο οποίο έχει μάθει να σκοράρει από πιτσίρικα. Ξέρει ότι έχει σκόρικ μετάλλιτα από πιτσίρικα. Αν δεν βάζει το τρίπον θα πάει στο καλάθι. δεν ναι, θα, ναι. θα φοβηθεί. Ναι. Λοιπόν, να, να πω κάτι. Θέλω να πω το εξή. Λοιπόν, θα πω το εξή. 32, 30, 26, 8. Ένα hit check. 24, 24, 25. Αυτά είναι τα, το, τα scoring outputs του Έντουαρτ τι τελευταίε 7 εβδομάδε. Μία εβδομάδα yeah. και από εκεί πέρα. Πυροβολάει ακριβώ. Και νομίζω α, ότι α, δεν α, είχε α, ξεκινήσει α, και. Δηλαδή, γιατί τώρα πάμε στην 11η. Νομίζω και στι τρει πρώτε αγωνιστικέ είχε ένα ψηλοσυμπαθητικό μάτσο με τη Real, πρώτη αγωνιστική με τον Παναθυνακό. Δεν έπαιξε δεκατρες, πολύ πόδους πόδους καλά. Ναι, αυτό, αυτό. Δεκατρες, και δεκατρες, και δεκατρες. στο επόμενο μάτσο κάπω καλύτερα και ξεκίνησε από εκείνο το σημείο και μετά το τέταρτο μάτσο και μετά ξεκίνησε και πήρε Κοίτα, πάνω. Του. Τα έσπασε τι πρώτε εβδομάδε. Δηλαδή, και ένα στα 9, 0, 4, 3 στα 9 τρίποντα. Από εκεί πέρα. Άρχισε και. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτό έχει βάλει, έχει, νομίζω ότι έχει βοηθήσει και τον Νίπιερ Πάρα πολύ. Τον Επίσης είδα και ένα φοβερό, ναι. δεν θυμάμαι σε ποιο τώρα, συγγνώμη, δεν θυμάμαι ποια από τις σελίδες, σε κάποιο social media, που πόσταρε ένα ωραίο άρθρο σχετικά με τη σχέση του Άτκινσον, του coach των Cavaliers, με τον ε, Herman, mm -hmm. τον, με τον Herbert, τον coach mm -hmm. της, yeah. uh, τις της, uh, της Bayern, <laughs> που ήταν <laughs> συνεργάτες <laughs> στην Παρί, uh, mm -hmm. όταν mm -hmm. ήταν ο Herbert στην Παρί, mm -hmm. καταφέρανε και βγάλαν την ομάδα νομίζω από πρώτη-τελευταία, τέταρτη, κάτι mm -hmm. τέτοιο και μετά πήραν αυτού του χωριστού δρόμου οι οποίοι του οδηγήσανε τον ένα να έχει την καλύτερη ομάδα στη... στο NBA αυτή τη στιγμή και τον άλλο να είναι μία από τι εξπλήξει αγωνιστική και παγκόσμιο πρωταθλητή και με τον Άτχισο βοηθό. Όχι, στη Γαλλία ήταν ο Άτχισο. Ο, ο σε ποια ομάδα ήταν βοηθό. Στη, στη Γαλλία. Στη Γαλλία. Θα μπορούσε να πάει στη Γερμανία και να είναι πρώτο προπονητή. Πάντω, by the way, ο Βυσάκο Λέ είναι βοηθό του Άτχισο στου Κάβου τώρα. Ε, Βοηθό ε, στο staff. Ναι, οπότε υπάρχει μια. Ναι, Άλλο. Ναι, ναι, μην νομίζει. Ναι. Ναι, δεν, δεν είμαι τόσο, τόσο βασιλικό. Θα, θα είμαι και. Μπορώ να έρθω να κάτσω στο, στο coaching staff σου. Επίση. Ε, τώρα σύνταξε, ο, ο, ο κολέ ήθελε να συνεχίσει στη Γαλλία, αλλά τον, τον, τον φύγανε. Ε, απλά η Γαλλία είπε. Σα σιουφή. <laughs> That's enough. Ωρεβουάρ. <laughs> oh, λοιπόν, τέλο πάντων, ε, ναι, πολύ μεγάλη τσόντα το μάτσε, το, το, το ντέρμπι της ε, Γερμανίας την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, πέραν αυτού, θα ήθελα λίγο να επικεντρωθώ επίση στην επόμενη αντίπαλο του Ολυμπιακού, που είναι η Μπασκόνια, η οποία είναι τόσο θλιβερή εικόνα του λέει πραγματικά, τους λυπάμαι, έτσι. Ε, έγινε και viral το γεγονό ότι ο Παύλο Λάσο του κράτησε μία ώρα στα ποδητήρια μετά το τέλο του μάτς με τη Μονακό και του τα έψαλε. Γιατί η Μπασκόνια, εκεί που δεν είχε χάσει, νομίζω, έκανε δύο ή τέσσερι εντό. Αν δεν κάνω λάθος. νομίζω. Έχασε και τι δύο τελευταίε αγωνιστικέ εντό έδρα ναι. στη εβδομάδα ε, Το οποίο α πούμε. Εντάξει, άμα δεν μπορεί να κερδίσει και στην έδρα τη Μπασκόνια, πηγαίνει τώρα για καταβαράθρωση. Έχασε δηλαδή από, από Μονακό, η οποία Μονακό δεν είναι και στην καλύτερη τη φάση. Ναι. Εύκολα τη Μονακό. Έχασε και από την Εφέ. Που η Εφέ είναι καλύτερη εκτό έδρα παρά εντό έδρα. Δηλαδή εκτό έδρα κάνει θράψη η Εφέ. Ναι, ναι. Είναι πολύ καλύτερη. Ε, γενικά πάντω η Μπασκόνια δείχνει θέματα. Δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τον το Χάουαρτ καθόλου. Δηλαδή ο Χάουαρτ φέτο είναι όχι σκιά του εαυτού του. Αν τον έβλεπε πρώτη αυγά. φορά φέτο, θα έλεγε. Δεν κάνει τον. για Euroliga. Κόφτε τον. Οι ξένοι του δεν έχουν πάει καλά. Κοντά στο καλάθι έχουν κάποιε αδυναμίε γιατί ο Ντέβιν Χολ καλό, χρυσό. Αλλά οι υπόλοιποι διά, και ο Ντιόπα, yeah. δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι είναι πιτσιρικάδε, στοιχήματα. Και ο Μονέκε να παλεύει εκεί στο 4 να κατεβάζει μπάλε, να βάζει τρίποντα, να κάνει ό,τι μπορεί. Ούτε ο Μονέκε είναι ίδιο με πέρσι. Δεν θα μπορούσε να είναι. Στα forwards του είχε χτυπήσει ο Σεντεκέρσκη εκεί που θα μπορούσαν να έχουν κάνει μια νικούλα ακόμα. Αλλά του έλειπε και με TLC και οι υπόλοιποι να πω τα ονόματα στα forward ποια είναι, για να καταλάβουμε τι παίζει στην Πασκόνη. Είναι ο, Ραϊέστε, ο Σάβκοφ που ψηλοπαίζει, σε δεκέρσει TLC, Ρογκαβόπουλο και Χράμπαρ. Δηλαδή είναι τρει πιτσυρικά εδώ πρωτοεμφανιζόμενοι νεαροί άπειροι. Ο Ρογκαβόπουλο που κι αυτό δεν είναι ο πιο έμπειρο στην οργάνωση. Ο οποίο Ρογκαβόπουλο δείχνει λίγο έτσι σε μια. Αναγκαστικά ναι. δεν έχουν πέσει. Ναι. Κάποιο να πει να παίξει. Και έχουν τον DLC ο οποίο στο τελευταίο match μα χάρισε στα τελευταία δύο μάτς θα πω. Μα χάρισε το πλήρε TLC Experience. <σκυρίζει> Έβλεπα τα μάτς και έλεγα: Σκεφτόμουν εσένα ότι <σκυρίζει> πρέπει να το αναφέρω αυτό. καλά, <σκυρίζει> καλά. <σκυρίζει> και το Σεντεκή, ο οποίο γύρισε, αλλά και αυτό ανέτοιμο. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να βοηθήσει απευθεία. <σκυρίζει> <σκυρίζει> οπότε στα Forward έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και στα Guards οι ξένοι δεν έχουν δουλέψει. Κάτι προσπαθεί να κάνει ο Forest, αλλά άμα παίζει ο Forest, δεν ξέρω αν παίζει ο Howard. Δηλαδή η χημεία είναι λίγο ύποπτη. Και θα συνεχίσει να του στοιχίζει γιατί Εκτό δεν κερδίζουν ποτέ, οπότε. Να πω αυτό να πω, να πω το συγκεκριμένο γιατί δεν μπορώ να μην το πω. Να το πει. Λοιπόν, Τι Έλση, που θυμάσαι που ξεκινήσε τη χρονιά καλά. Όχι, ξεκίνησε ο καλύτερο παίκτη. Λοιπόν, <laughs> αυτή τη στιγμή τα νούμερα του είναι τα εξή. Έχει 8,6 πόντου, 3 rebound, σχεδόν 2 assist, ένα κλέψιμο. Στο PIR είναι 4,8. Ναι. Και ναι. τα ποσοστά του, γιατί εκεί είναι το τρελό πράγμα. Υποφάνω. Εκείνη βασικά που γελάει ο Ζαν. Λοιπόν, είναι στο 37% από το δίποντο. Στο δίποντο! 28% από το τρίποντο. Σου τα ρίχνω. Έχοντα πάρει σχεδόν 95 προσπάθειε μέχρι στιγμή σε, σε 10, σχεδόν παιχνι... 10, σε 10 δέκα παιχνίδια. Το μάτς. Σχεδόν 10 δέκα το Μάρτς. Ναι, ντάξει. Σοβαρό volume. Σοβαρό, σοβαρό volume και πολύ κακό efficiency. Οπότε, ναι, καλή σα τύχη, παιδιά, στην, ε, στην Πασκόνια. Συμπομονή. Όποιο εμπιστεύεται τον TLC, αυτά, τέτοιο τέτοιο δεν θα πάρει. Λοιπόν, πέραν αυτού, ε, ήθελα να μιλήσουμε μια στιγμούλα για την. Καλά, για τι ρεάλι... ελληνικέ ομάδε θα λέγαμε να μιλήσουμε. Κάτσε να το κλείσουμε Α, το λίγο κλείσω, γύρω γύρω. Λοιπόν, για την άλλη να πούμε, τώρα τα είπαμε. Σε κρίση, σοβαρή. Η οποία χημεία, θα... Σαν να μην υπάρχει χημεία. Κάποια στιγμή φαίνεται να προσπαθεί ο ένα, μετά προσπαθεί ο άλλο, αλλά χάνεται ο άλλο. Ναι. Δεν μπορώ να σκεφτώ δηλαδή σε κομμάτια στη Real. Δηλαδή στο τελευταίο match ξεκινάει υφεσ... η το... FS. Δηλαδή Πώς εγώ το είδα το, και δεν το πίστευα. Το ρεκόρ, το σερί. Σε κάποια φάση νικάγαν 45-18. Δηλαδή είχε γίνει ένα τέτοιο. Σε κάποιο, δηλαδή το παιχνίδι πήγαινε. 45 18 δηλαδη ειχε γινει ενα τετοιο δηλαδη το ημίχρονο. Ναι. Και το, το πρώτο δεκάλεπτο. 19-6. Έβαλε 6 πόντου μέσα στο, στη Μαδρίτη. η, ναι. η ρεάλ. Ε, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει θέμα. Για την... δεν υπάρχει χημεία. Επίση, όταν, ο Καμπάτσο που ξέρουμε τι παίχτη είναι, έτσι. Είναι πρώτο κόρε σου σταθερά. Είναι μεγάλο πρόβλημα για την ομάδα. Είναι. Δηλαδή, όταν ένα παίχτη ο οποίο είναι ξεκάθαρα pass first, ναι, σαν ναι. guard, έτσι, σαν point guard, και είναι πρώτο κόρη τη ομάδα σου, ενώ ξέρουμε το skill set του. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι κανένα ε, ε, super skilled scorer Ακριβώς. ο καμπάτσο, είναι. Είναι ένα πάρα πολύ γρήγορο twitchy guy, ο οποίο πηγαίνει από κάτω, πετάει μπάλε και τα βάζει και παίρνει πολλέ βολέ. Και βάζει όταν έχει όρεξη, είναι τύπου ο καπαλά καλύτερο κάπω. Σουτέρ από τον τρίποντο Όταν ναι, χρειάζεται η ναι, 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 ομάδα. γενικά, αν δεν θα, χρειά... θα προτιμήσει να αν... δώσει την μπάλα. Αν όμως. δεν χρειάζεται να τα σουτάρει τα τρίποντα, δεν ναι, θα ναι, να τα σουτάρει. Όχι, σε καμία περίπτωση. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση και τώρα, δηλαδή έβλεπα ρε παιδί μου, σαν να υπήρχαν φάσει στι οποίε ένα παίκτη έτσι αντιζόταν και έλεγε Θα προσπαθήσω τώρα εγώ. Δηλαδή ο Ντέκ, πούμε, το έκανε αυτό σε κάτι φάση. Πήγαινε και έπαιρνε κάτι rebound σκοτωμένα. Απλά μόνο από νεύρα. Και μετά όμω την άμυνα κάποιο ήταν ελεύθερο. Και επειδή έβγαλε, έβγαλε στον τάκο πριν τον, τον DLC, να πω για τον ανάλογο DLC το Ισραήλ, ο οποίο είναι ο Χενζόνια, ε, σαν μεγάλο ξέρω εγώ, όνομα Forward. Και ο πρόσφατα ήταν φέτος... ο Θεν Συμβόλαιο, ναι, πλουσιοπάροχο. Βεβαίω. Ε, μετά από πάρα πολλέ. Δεν ξέρω, πες, να υπάρχει και ακόμα δικαστική διαμάχη. Κάτι τέτοιο θυμάμαι, θυμάμαι ότι είχε γίνει. Mm, κάποιο δεν ξέρω. είχε κάνει κάποια αγωγή. Τέλο πάντων, anyway. Λοιπόν, 12,9 πόντου, 4,7 rebound, 2,4 assist. Okay. Σχεδόν ένα λάθο, ένα κλέψιμο και στο PIA σχεδόν 12. Uh -huh. Λοιπόν, ε, τα νούμερα του είναι OK. Μια χαρά. Τα ποσοστά του ονομάτα. Ναι, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξουμε. Ε, σε περίπου 100, 113 προσπάθειε. 13, προσπάθειες, 100, 13 προσπάθειες, mm -hmm. Έχει 45% από το δίποντο και 29% από το τρίποντο. Οχιεζόνια. 29% του τρίποντο. Και σουτάρει 6 το μάτσο. Μιλάμε για τρομερό volume, είναι πάρα πολύ ε, inefficient και νομίζω ότι κι αυτό το λόγο κιόλα η Ριάλη πάει τόσο άσχημα. Ναι, νομίζω κιόλα ότι. Τώρα εντάξει, κι εγώ δεν ξέρω τι συζητάνε και πώς έχουν αποφασίσει ότι θα παίξουν κτλ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι και οι προσπάθειε που παίρνει μερικέ φορέ, δηλαδή αυτά τα τρίποντα στον ενδιασμό, mm. είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή. Αν είσαι καλό, να ανεβάσουν το level, κατάλαβε πολύ ψηλά. Αν όμω δεν είσαι, γίνει ξεκάθαρα. Γιατί αυτό, <coughs> όταν σου αυτά τα τρύπα στον ενδιασμό, έχει το ρίσκο ότι δεν υπάρχει επιθετικό rebound. Άρα <coughs> πιθανότατα η μπάλα θα καταλήξει στον αντίπαλο, αν δεν μπει. <coughs> και δεύτερον, ότι μετά τα εύκολα θα σου φαίνονται πιο δύσκολα. Δηλαδή, αν χάνει και έχει 0 στα 4 στον ενδιασμό, μετά θα βγει μόνο σου σε ένα σου που θα το παίρνει συνήθω και θα το σκεφτεί λίγο παραπάνω και θα πει Τώρα να το σου το αργάνω ή θα πάω μέσα. Και χάνει ένα ρυθμό κάπω. Νομίζω ότι έχει μπει σε αυτό το. Το φαύλο κύκλο, θα έλεγα εγώ, ο Χεζόνια. Ε, από την άλλη, σε κάποια φάση η Ρεάλ έκανε αυτό το comeback και λε ρε θα τους το κάνουνε. Αλλά στο τέλος ανέλαβε ο Μπράιαντ, ο οποίος Ολύτε είναι αυτούρα. λίρα 100. Στην ΕΦΕΣ πραγματικά βλέπεις τα νούμερα και... Δεν βλέπει κάποιον να, σου, να είναι high popping, να πει πω πω, φίλο, αυτό τι μάτσε έκανε. Κερδίσαν επειδή ήταν όλοι καλοί mm -hmm. και κάναν όλη τη δουλειά του. Ήταν όλοι αξι, ε, αξιοπρεπεί. Ο, ο, ο Σμάνι ήταν καλό, έκλεβε μπάλε και έκανε coast to coast. Ο Τόμσον. συνέχισε. Ο Τόμψον έκλειψε όλε τι μπάλε. Ο Τόμψον φάνηκε ότι ήταν παντού. Ο Τόμψον έκανε και μια μισή τάπα, θα πω εγώ, γιατί έχει κάνει μια τάπα που δεν του τη δίνουν στο πρώτο ημίχρονο, στο Χεζόνια και το τέλο στο επόμενο του κάνει τη δεύτερη που βγαίνει και out το Χεζόνια στον ιδιασμό, πήγαιναν καρφό με την ναι, μπάλα ναι, 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 ναι. και θύμησε Τόμψον από τα παλιά επιμένω ότι η ΕΦΕΣ θα πρέπει να λύσει αυτό το γρίφο όταν έρθει ο Λάρκιν. Που πρέπει να έρχεται τώρα ο Λάρκιν, γιατί ο Τόμσον δείχνει πραγματικά στοιχεία μπασκόνια. Τόμσον. Όχι, έχει απελευθερωθεί. Τόμσον μπασκόνια. Τόμσον μπασκόνια, κανονικά. Επίση έδειξε. Ο Μιγιάτρο λέγεται. Σωστά. έδειξε να εμπιστεύεται αρκετά τον Στάνιν Τζόνσον σε αυτό το παιχνίδι. Τον τον στο, στο προσκήνιο. Ο οποίο δεν έβαλε κανένα σουτ. Αλλά όμω ήταν παρόν. Ενώ μακρινό. Αλλά... Αυτό όχι, αλλά η αθλητικότητα που δίνει ο Στάντλιν Τζόνσον δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι από του top βάσει τη αθλητικότητά του. Αυτό το βλέπει και λε: Πώ γίνεται αυτό ο παίχτη να μην μπορεί να μπει μέσα, ναι. αλλά υστερεί στην Ευρωλίγκα, πρέπει να είσαι καλό και στο μπάσκετ σαν άθλημα. Είναι θέμα. Πασκετικού IQ. Είναι θέμα μέταλλ. Νο, νομίζω α, 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 ότι έχει α, α, και μπασκετικές ελήψει, ρε παιδί μου, που δεν το επιτρέπουν. Ε. Δηλαδή, ένα forward. Δηλαδή, βλέπει το Hayes Davis, α πούμε που σωματικά δεν είναι Stanley Jones. Ο Stanley mm. καλύτερο σωματικά. Mm. Αλλά μπορεί να βάλει την μπάλα δεξιά, μπορεί να την βάλει αριστερά, μπορεί να περάσει, μπορεί να πατήσει backstep. Ο Stanley Jones δεν έχει σχεδόν τίποτα από όλα αυτά. Έχει αυτό το fade away με το post που κάνει σαν μποστάρισμα και φεύγει fade away, που έβαλε αυτό το καλάθι και αν τελειώσει βινδιασμό. Και κάτσε and σουτ αν του βγει η μπάλα Όχι, ναι, ναι, ναι. Οπότε θέλω να πω θέλει, αλλά και αυτό να τον προσθέσουν είναι καλή. Νομίζω που αργέ είναι το πρόσωπο του αγώνα αυτού καθώς Κέρδισε απέναντι στην παλιά του ομάδα. Δεν κέρδισε βάση στατιστική των Ιωταβάρε. Αλλά κέρδισε σαν ομάδα. Αλλά κέρδισε η ομάδα του μέσα στο. στο, στο. Και... και νομίζω ότι έπαιξε ρόλο και στη συγκέντρωση τη ΕΦΕΣ. Δηλαδή πιστεύω ότι είχε γίνει μια κουβέντα πριν. Ότι παιδιά και ο Βενσάν ξέρει αυτό και αυτό. Και πάμε να παίξουμε λίγο πιο δυνατά. Μπομπουά όταν χρειάστηκε. Νουόρα όταν χρειάστηκε. Ήταν ετοίμιο σε αυτό το παιχνίδι. Είναι, όχι, αλλά Είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ όριμο, το approach του, του Νουόρα, που νομίζουμε, νομίζαμε ότι τον είδαμε στα φιλικά ότι θα παίρνει 15 σου το παιχνίδι, έτσι. Α, ο Νουόρα έχει αυτό το. Είναι, είναι καλό πολύ καλό στην Τουρκία. Ο, ο ναι. Νουόρα, δηλαδή, αγωνιστική παραγωνιστική, βγαίνει η MVP στο τουρκικό πρωτάλληλο στην αγωνιστική. Με το πώ παίζει. Άρα. Φαίνεται ότι έχουν βρει τον τρόπο να τον κρατάνε ζεστό, γιατί να σου πω κάτι. θα, θα το βρει κάποια στιγμή. Πάρε δηλαδή, 20 στη, στην Τουρκία. Και σε Κάθε πιστεύουμε όμω. Ναι, ναι, ναι. Οπότε μετά έρχεται εκεί πέρα, έχει το ρόλο του και αν χρειαστεί. Δηλαδή, πήρε και σε αυτό το μάτι πήρε και shoot κρισιμα Κάτι ναι, ναι. low post, ναι. ποσάρι, τα fade away που και ήταν κρίσιμο. Κρίσιμα, μπράβο από τη γωνία. Ναι. Οπότε φαίνεται ότι εκεί έχει βρεθεί. Ναι. Αν έρθει τώρα και ο Λάρκιν και δέσουν όλα αυτά, δηλαδή αντί για το Χόλατζ να είναι ο Λάρκιν στο ρόστερ. <laughs> Εγώ νομίζω ότι βλέπω μια ομάδα φρίσκι. η οποία πηγαίνει είναι για playoff. Είναι φρίσκι Εφές. Ότι πηγαίνει για εξάδα. Γιατί Έτσι αυτό βλέπω. το πράγμα το, το ότι παίζει τώρα αυτή τη στιγμή ο Ντάριο Τόψον είναι, πολύ. είναι το, το major development στην όλη ιστορία. Γιατί δεν τον Έ, περιμένα όχι, νομίζω, έχει όμως, ναι. το περιμέναμε. Έχει αλλάξει τελείω ναι. την εικόνα τη ομάδα του. Λοιπόν, ε, πέραν αυτού η Μπαρσελόνα η οποία ε, γενικότερα έχει δείξει πάρα πολύ καλέ εντυπώσει φέτο. Σαν ναι. συνολικά. συνολικά αλλά δεν μπορούσε με τίποτα να διαχειριστεί την Παρή. Η οποία πήγε πέρα του. Τους, τους διέλυσε, ran them off the court. Όταν λέμε, έτσι. είδα το match, εγώ πίστευα ότι θα δω ένα βαρετό παιχνίδι. Όχι. Okay. Τέτοιο... Δεν υπάρχει match στη Μέχρι το τρία και λίγο, με, βασικά με, για 3, όχι για τρει ή μισή quarters, mm. για τρία quarters και κάτι. Το match ήταν κοντά. Η Barcelona έδειχνε ότι μπορεί να απαντήσει. Είχε χάσει, είχε πάρει μια διαφορά, Η αρχή, την κάλυψε, πέρασε και μπροστά. Yeah. Και λε, εσύ, έχοντα δει το τελικό σκορίτσι και το είδα πώ <coughs> την game. Πότε έγινε αυτό. Έχει κάποια φάση καταλαβαίνει ότι χρειάστηκαν τρία στο χασού τη Μπαρσελόνα, τρία ελεύθερα τρίποντα τη ε, euh, Παρή. Και από εκείνο το σημείο και μετά η Μπαρσελόνα έκανε κακέ επιλογέ σε συνδυασμό με κακή άμυνα. Η Παρή έκανε ελεύθερα σουτ με καλά ποσοστά. Και η διαφορά πήγε εκεί που πήγε. Κοίτα, κοίτα, κοίτα τώρα. Είναι το, 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 κλειδί του παιχνιδιού είναι ξεκάθαρα ο Μαντολό. Ο οποίο και εσύ και εσύ είναι, είναι, factor X. Ήταν, streaky log game. Ήταν, X, είναι X factor γενικότερα σαν παίκτη. Ε, ναι, 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 ναι. το έχουμε ξαναπεί πολλέ φορέ. Όπω μα παρακολουθεί, το έχουμε πει, πει άλλε 10 φορέ. Εσύ πρέπει να το πει 10 φορέ. Σε άλλε περιπτώσει. Είναι ο παίκτη που όταν είναι on θα σου πάρει το παιχνίδι. Ξεκάθαρα. Και επειδή γενικότερα οι παίχτε, οι υπόλοιποι καλοί τη παροί είναι καλοί. Δηλαδή είναι πολύ σταθεροί. Και ον γενικά. Ο Σόρτ, ο. Κοιτάξτε, Σόρτ, Χιφή, και Μάλκομ. Και Μάλκομ είναι πάντα καλοί. Εναλλάσσονται ποιο είναι καλύτερο, αλλά πάντα είναι εκεί όλοι. Επίση και ο Γιάννη τον είναι πολύ καλό γενικότερα φέτο. Στο για παιχνίδι δεν ήταν καλό. Όχι, αλλά αγαπώ. Ναι. Εντάξει, σε αυτό το παιχνίδι χτίστηκε <coughs> σε κάποια φάση και έφυγε <coughs> λίγο ναι. το ρυθμό. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι άμα έχει όλου αυτού, οι οποίοι είναι περιφερειακοί, Και Μπομπερ. Ο Μάλκομ και ο Ward είναι ψηλοφόρμπορτ, είναι φόρμπορτ, αλλά είναι, παίζουν πιο έξω. έξω σωστά. Λοιπόν, αν έρχεται λοιπόν και ένα άλλο μπόμπερ σε σημασμένο σαν το Μολό και βάζει 20 πόντου. Είναι η διαφορά του μάτσα. Όχι, είναι το fire power. Διαφορά σε fire power. Δηλαδή από την άλλη, βλέπει, παίζει, ξέρω εγώ, έπαιξε και ο Πάρα, έπαιξε αυτό το παιχνίδι. Και ο... Άρα ήταν εξαιρετικό. Ναι, ναι, ναι. Είναι ναι, αδυνατισμένο ναι. ο Πάρα. Ναι, ναι, ναι. Και ο... Καλά, ο, είπαμε ότι ο Νούνεζε ότι ήταν πολύ καλό. Ήταν το πρώτο έτσι καλό scoring game δικό του. Ο Πάρκε είναι με... σταθερά πάρα πολύ καλό. Εκμεταλλεύτηκε και το. Τη ο... διαφορά ύψου ο Χερναγκόμε ναι, ναι. και ήταν αποδοτικό αυτό το μάτσα. Δεν ήταν καθόλου πολύ καλό ο Πάντερ, δεν είχε όρεξη. Έτσι και το βασικό πρόβλημα είναι ο Μέτου, ο οποίο Μέτ. έχει από την αρχή τη χρονιά δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία και όσο περνούσε χρονιά βελτιώνεται συνέχεια και δείχνει ακόμη περισσότερα. Τα οποία τα έχουμε δει στο το NBA, αλλά δείχνει και άλλα. Και τα είδαμε και στην Ευρώπη όμω. Δείχνει και άλλα πράγματα. Έκανε και μάτσα τα οποία ήταν ο βασικό του παίκτη που πηγαίνανε ο του Γκάι. Είχε και παιχνίδια δηλαδή στα οποία στηρίχτηκαν σε αυτόν. Ε, δηλαδή, εγώ στο NBA δεν το θυμάμαι τον, τον, τον Μέτου να παίρνει one-on-one φάσει με, νομίζω πέχνε, έχει έχει Ζει, να, σάγκοτ, ναι, να έχει κάνει και Σάγκοντ. Έκανε Σάγκοντ ο Μέτου. Μπορεί και να έκανε και Σάγκοντ. Ναι, Σάγκοντ. Άλλοι δύο εδώ. Σάγκοντ για όσους δεν ξέρουν είναι η τρίπλα του Μποντιρόγκα που την αφήνεις στον ένα χέρι και την παίζει το άλλο. Ή για όποιον είναι νεότερο του Σπανούλη. Μπράβο. Το, σπανουλί. Αυτό, το άφημα κάνει, και το πάρσιμο του. Το με την άλλη. κάνει σε φάνη Βόρο οπότε το, θα το έχετε δει σίγουρα. <laughs> 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 το Το Για του ακόμα πιο νέου. Και φάνη του μεγάλου θανάσει το κουμπο. Θανάληση. Λοιπόν, θα Οπότε ε, έπεσε, τραυματίστηκε, φάνηκε σαν να είναι χιαστό Γιάννη μου. Δηλαδή όλη εκεί πέρα αυτό δεν έχει βγει κάτι Όχι, βγήκε, βγήκε. Και είναι χιαστό. Όχι, βγήκε. Δεν, δεν είναι. Αυτό δεν βγήκε χιαστό. είναι θλάση. Εντάξει. Κα... Βαρύ διάστρεμα, θλάση. Όπω και να έχει, πάμε για δίμηνο Γιάννη. Εντάξει, δεν είναι λίγο. Τουλάχιστον δεν είναι αυτό. 6 με 8 εβδομάδε είναι η γνωμάτευση. Που σημαίνει 8. Σα τι περιπτώσει δεν θα κάτσει το πιέσει τώρα. είναι, ναι, δεν υπάρχει και λόγο. Είναι γόνατο. Λοιπόν, οπότε ένα από του breakout παίκτε τη ε, της Μπαρσελόνα βγαίνει εκτό αυτή τη από την εξίσωση. Είναι ξεκάθαρα η στιγμή που θα πρέπει να παίξει ο Τζόστιν Άντερσον. Ναι. Και, και να εκμεταλλευτούν τον Πάρα, θα πω και εγώ. Ο Πάρα, ο πάρα, ο πάρα έδειξε πάρα. ότι μπορεί να κάνει δουλίτσα. Βέβαια, ευνοούν αυτά τα μάτια τη Παρή. Είναι τέτοιο στυλ Παρή που είναι λίγο πιο εύκολο για να παίξει. Τώρα δεν κάνει το πάνω κάτω. Ναι, ναι, τώρα ναι. όμω, αν, αν, μπορεί να είναι φύση το Πάρα και να έχει αυτή τη συμμετοχή. Α μην έχει τώρα 12 πόντου. Α έχει 8. Α έχει 7. Ναι είναι χρήσιμο για αυτή την ομάδα, είναι και Ισπανό. είναι και παιδί του Καταλανό, δηλαδή, όχι Ισπανό. Ναι, ναι. Επίση. Μαζί με Νούνιε και. Είναι πιο... ο Σάρ εκεί πέρα τώρα που θα πάρει χρόνο. Ο Σάρ να δούμε. Ο, ο οποίο είναι, είναι κεφάλαιο και, και, για το ευρωπαϊκό και για το ιταλικό μπάσκετ. Για το ιταλικό. Έτσι. Και για την Παρσελόνα θα πω. Ναι, γιατί δεν ναι, έχει αποπεί ναι. Σίγουρα. Ε, ο Σάρ, ε, αν μπορώ να πω με μία λέξη, είναι ότι ενώ τον έχω δει σε διοργανώσει τύπου Next Generation και τέτοια και ήταν ένα γίγαντα μέσα στο γήπεδο από όλε τι απόψει. Εκεί πέρα φαινόταν σαν παιδάκι κανονικά mm -hmm, mm -hmm. μέσα στην Ευρωλίγκα. Οπότε θέλουμε λίγο δουλίτσα. Είναι αναμφισβήτητο το ταλέντο και το πόσο ευέλικτο μπορεί να γίνει στη χρησιμοποίηση των προπονητή. Δηλαδή μπορεί να παίξει πολλέ θέσει, να κάνει -2 -3, διάφορα πράγματα. Δεν όλο, όλο το 1, 2, 3, ετσι δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει και τέσσερα, δεν είναι τόσο ψηλό. Και δεν είναι δυνατό. Είναι αθλητικό βέβαια, δηλαδή, Αλλά δεν είναι δυνατό. Αλλά μπορεί να δώσει πράγματα πραγματικά. Δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον ο Μπαρσελόνα τώρα με το. Εντάξει, χτύπησε ένα περαστικά στο μέτω, αλλά δίνει στον προπονητή μια δυνατότητα. Μπορεί να είναι τα... πολύ χειρότερα τα πράγματα. Ναι, 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 οπότε, ναι. Θα... Μπορεί να, να, δώσει... δώσει μπορούσε να δώσει... Μπορεί, δίνει στον προπονητή του μια δυνατότητα να το εκμεταλλευτεί και να. Πώς να, πω, να δοκιμάσει πράγματα. Και τέλο πάντων, μια και μιλάμε για την, για την ε, Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα, η οποία, μετά τι τελευταίε είτε τη έχει χάσει η έδαφο. Και πλέον δεύτερο τρίτο είναι Ολυμπιακός Παναδιακό. Με αυτά τρία. Ναι. Με πρώτη τη Φενέρ πια. Η Φενέρ είναι εδώ και δύο εβδομάδε νομίζω ναι. στην κορυφή. Ε, η Φενέρ διο, ε, είναι πρώτη κερδίζοντα. Θα πω άσχημα. Καλά, βέβαια σε κάθε αγωνιστική είχαν και ένα η Φενέρ, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, πλέον ο Χολ χαιρέτησε και αυτό. Το... Όφια τη σεζόν ο Χολ. Όχι χιαστό, νομίζω κάτι έσπασε. Έσπασε το πόδι του, κάτι τέτοιο νομίζω έπαθε. Α, από ότι θα μπορούσε να γυρίσει. Θα μπορούσε να γυρίσει, ναι. Κάτσε okay. γιατί έχω. Περίμενα, θα σου το πω ακριβώ τα πράγματα όπω είναι. Γιατί έχω... Όποιον και πιάσει το δρόμο μου τελευταία, χτυπάει. Εντάξει. Το... Κάποιο πρέπει να το πει, το εσύ. Για να. Κάτσε να δω τώρα τι παίζει εδώ. Ο Χολ είναι indefinitely out, αλλά έχει broken hand. Όχι Α, ah. Οκ. Το μπάσκετ είναι, είναι πολύ καλύτερο. Είναι, άμα είναι και το non shooting θα ήταν ακόμα καλύτερα. Δεν παίζει και μπάσκετ. Εντάξει, ναι. Έχουν τον Baldwin ο οποίο είναι να έρχεται αυτή την αγωνία. Δηλαδή έχει uh, hamstring injury, οπότε τον περιμένουμε, mm. αλλά όχι -oh, indefinitely. Mm. Και mm. έχουν χάσει τον Wilbigin. Αλλά θέλω να πω, έχουν χάσει τρει guards αυτή τη στιγμή. Έχουν το Sky Maze όμω, παιδιά. Έχουν το Sky Maze. Βάλει το Sky Maze, να παίξει. Πώ έπαιξε πάλι λίγο στο Μάτσε με τι Ελληνικέ Ρεφίλε, συγγνώμη δηλαδή. Δεν έπαιξε πολύ. Αυτό λέω, είναι δυνατόν. 12 λεπτά νομίζω κάτι τέτοιο έπαιξε. Έξι έπαιξε! Α, το δέκα έπαιξε το προηγούμενο. Έξι έπαιξε, δηλαδή είναι δυνατόν. Δεν πάω καταλάβω. Ρε Σάρα, δηλαδή. Η αλήθεια δηλαδή. είναι ότι εμπιστεύεται τον Κούντουριτ και του έχει βγει. Και τον Ζάγκρα εμπιστεύεται και, και του καλά. βγει. Ο Κούντουριτ όμω ήταν ο παράγοντα Χ. Ναι, ρε παιδί, δεν λέω. Που τον βοήθησε πάρα πολύ. Να, να τα πούμε. Αλλά λέω τώρα, Σκάρ Μέι, ελευθερώστε τον ρε παιδιά. Μιλάμε τώρα για καθαρόιμο τώρα, Γκάρντ. Εμεί προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το Σκάρ Μέι. και εδώ τα λέμε, δεν μας χαλάει να πέσει η φενέρα από τη βαθμολογία, οπότε μην το βάζει του Sky Race. Εντάξει. Σάρα τώρα κάνει εσύ αυτά που, αυτά που ξέρει. <laughs> κάνε τα δικά σου. Πάντω ε, θα πω ότι ένα πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει και τι και τις τρει ομάδε που είναι ψηλά mm -hmm. και χαρακτηρίζει πάρα τι ελληνικέ, το είπα και πριν, είναι το βάθο. Δηλαδή, Οποιαδήποτε άλλη ομάδα με τόσου σοβαρού τραυματισμού όπω η Φενέρ δεν θα μπορούσε να κρατηθεί σε αυτό το ψηλό επίπεδο. σημαίνει ότι έχει πληθώρα παιχτών. Είχε. Το ίδιο και ο Ολυμπιακό με τον Παθηναϊκό που κερδίζουν αυτά δεν, τα έχουν, τα α, α, δεν έχουν τραυματισμού σοβαρού. <οί> οι... Αλλά οι στα μάτια που δυσκολεύονται, εν τέλει, καταφέρουν, ειδικά στι δύο τελευταίε αγωνιστικέ, καταφέραν και τα πήραν επειδή είχαν παραπάνω υψηλού επίπεδου άτομα να βάλουν στο γήπεδο. Δηλαδή, βλέπει στον Ολυμπιακό με τη Μακάμπη. Κοντράρημα μακάμπι, προσπαθεί, προσπαθεί, κάνει το σερί στο δεύτερο. Και τελικά σε κάποια φάση γίνεται μια αλλαγή στι πεντάδε, μπαίνουν κάποιοι άλλοι μέσα. Και, και είναι καλύτερο ο Ολυμπιακό ναι, από ό,τι ναι, ήταν ναι, πριν. Ναι. Το ίδιο και στον Πανανακό. Δηλαδή εκεί που έχει τον Παπα-Pέτρου θα, θα βάλω και τον Χαναγκόμε. Ε, θα μπορώ βάλω, το βάλω και ναι, τον Οσμα ναι. να βάλω μετά. Και εκεί που εσεί. Είναι σαν τι πέντε αλλαγέ στην μπάλα. Τώρα που του έχουν βάλει πέντε ναι, αλλαγέ, ναι. που πάει μια καλή ομάδα και λέει Έχω 22 παίχτε, μπορώ να του βάλω του μισού αλλαγή. Ε, κάποια στιγμή θα βρω έναν που θα είναι καλύτερο και θα κερδίσω. Είναι κάπω έτσι σχηματικά. Λοιπόν. Ε, και δείχνει και το, τι, 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 το, το ορθόν τη επένδυση προ αυτήν την κατεύθυνση. Επειδή πριν πάμε σε ελληνικέ ομάδε, θέλω λίγο να κάνω ένα shout-out. Ναι, ναι. Shout-out για τον. Ε, και να πω καλώ στη EuroLeague ε, Lonnie Walker. Ο οποίο έκανε Α, ναι, πολύ ναι, ναι. σοβαρό μάτ ναι, 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 με την Fenerbahce, ναι, ναι, ναι. κατά ήταν ο μοναδικό ο οποίο ε, διεσώδη, νομίζω, από την Γαλλική. Ε, ε, μπο... σε γενικέ γραμμέ θα πω ναι. Δηλαδή, και πήρε προσπάθειε. Και, και ο ναι. Και ήταν στα passing lanes πάρα πολύ Και αυτό ντόμινα. το mid range, τέλο πάντων, το οποίο στο πρώτο match φάνηκε να μην το προτιμάει και να πηγαίνει συνέχεια ναι. με στο καλάθι και να χάνει τα lay-up υποπίεση. Τώρα εσύ. κατάλαβε ότι. Γιατί έπαιξε καλά και στη Λιθουανία με στη βδομάδα. Mm -hmm. Και κατάλαβε μάλλον ότι αυτό δουλεύει εδώ. Οπότε σου λέει: Αυτό το σουτάκι δεν μπορεί να με σταματήσει κανεί αν πατήσω δυνατά και πήγε, Όχι, κάνω δυνατό. jump shot. Όσες... είναι δικό μου θέμα, ξεκάθαρα. Μα δεν θα, θα γίνει. Στο NBA έτσι έβγαζε το ψωμάκι. Δεν θα, δω, ε, θα, έτσι. θα κάνω. δηλαδή, έτσι, δηλαδή, από okay, το okay. screen. NBA <σχερή> με αυτό έβαλε πέρσι, πέρσι 25 ναι, τα πόντου στα playoff. Έτσι, τα νομίζω πρόπερσι αυτό. Πρόπερσι. Ε, ναι. αλλά τέλο πάντων. Είχε <σχερή> πάρει ένα μάτσο πρόπερσι με του Grizzlies. Και δεν ξανά Λοιπόν. Αλλά ναι, ήταν σίγουρο ο καλύτερο παίκτη τη ομάδα. Η θα πρέπει <λέμε>. λίγο να προσαρμοστεί σε <σχερή> αυτό το στυλ. <σχ Γιατί δεν έχει κάποιο dominant scorer Που, να που να μην είναι μπολ e, χάντλερ e, e, Γιατί τώρα e, έχουμε τους αυτούς που οι οποίοι κάθονται στι γωνίε και θα ναι. τα μπουμπουνάνε. Έχουμε αυτού που θα κάνουν την book, τι μπουκέ. Τύπου ξέρω εγώ, Ουρανόβα, τύπου. Ο Γκεντράιδη. Ο Γκεντράιδη Φουλ. Έτσι και ο Μπραζδέκη Φουλ. Σωστά. Λοιπόν, αλλά τώρα έχουμε έναν παίκτη που θα θέλει να τον τασουμε στα σωστά σημεία του παρκέ και θα, θα τον αφήσουμε να μαγειρέψει. Αυτό, Θα πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα στυλ παναθηναϊκό με μενάν, που οι υπόλοιποι θα πρέπει να καταλάβουν ότι ναι. θα έχει αυτό στην μπάλα. Οπότε εμεί να, να βρούμε τι θα πρέπει να κάνουμε μετά και πώ πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση. Δεν ξέρω τώρα πόσε εβδομάδε θα του. Ε, θα του. Θα, θα, θα ε, ε, σε πόσε εβδομάδε θα καταφέρουν να προσαρμοστούν σε αυτό το δοχείο και μήπω μείνουν και πίσω δηλαδή. Ναι, τώρα το καλό για αυτούς είναι ότι διάβασα ότι σαν να έχει ψιλομπήσει τις προπονήσεις ο Σμάιλ ο οποίος σίγουρα τους λείπει γιατί εκεί μες στο καλάθι αυτό το, 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 το πεντάρι το οποίο σουτάρει και είναι ο έξω αφή, ναι, ναι. και μπορεί να, να, σου, να σουτάρει τρίποντο, ναι, ναι. ανοίγει περισσότερο το χώρο και με ένα όπλο σαν το Lonely Walker αυτό και το Φρανσίσκο, άμα είναι, παίζουν μαζί. Ε, νομίζω ότι θα γίνεται πολύ πιο δύσκολο για τον αντίπαλο τουλάχιστον επιθετικά να του το μαζέψει. Λέ, το λέμε αυτό γιατί ε, ουσιαστικά με, την, ε, με τον τραυματισμό του Σmaela του Gitts ε, έχει πλέον μόνο τον Πιρούτ και τον Ντάστορ που απειλούν μόνο ε, από, το, από τα δύο μέτρα. Και έξω. κάνουν αυτό που λέμε. Μειώνουν τη ρακέτα, μικραίνουν ναι, τη ναι, ρακέτα το και σπέση, το, Ναι, πάνω. clock the lane είναι στα αγγλικά για να μην χρησιμοποιείω τα αγγλικά. Λοιπόν, γιατί... Πάντω η Ζάλινη έχει, έχει τι επόμενε τρει εβδομάδε εύκολα παιχνίδια. Θε, θεωρητικά. Εντάξει, έχει παναθηναϊκό τώρα. Έχει παναθηναϊκό, σωστά. Τι λέω. Οπότε τι άλλε δύο έχει. Το ξέχασα αυτό, ναι, ναι. Εντάξει, πάει προ... Μετά πιο, έχει... πιο πολύ για μένα. Έχει για την πρόλεψη τη δικιά μου πάει. Το, το 2-3. Πάει τέσσερα, Μπασκόνια πει. μετά. Παίζει με μια... Με την Παρτίζα στο Βελιγράδι το οποίο είναι πάντα δύσκολο, αλλά η Παρτίζα είναι πολύ down. Πολύ κακή. Λοιπόν, και μετά υποδέχεται την Εφέ που βέβαια αυτή είναι καλή εκτό έδρα. Ναι. Όπω και να έχει, είναι, είναι το πρόγραμμα σχετικά. Ε, θα μπορούσε να κάνει αυτέ τι δύο νίκε που, που, είχα πει και εν δυνάμει, Όχι, τρει δεν θα μπορέσει να κάνει, αλλά αυτέ τι δύο νίκε στον Πασκόνια και, και, την Παρτίζα, α πούμε, ή την Εφέ μέσα. Να πάρει αυτέ τι δύο νίκε, δεν θα επήγαινε η Ζαλγκύρη να βγει η πρώτη τριάδα σε καμία περίπτωση, αλλά τουλάχιστον να παραμείνει στην εξάδα mm και κοντά στα play-in τέλο πάντων. Αλλά βλέπει την παιδί μου πώ αλλάζουν και έρητορα έτσι. Μέσα σε δύο εβδομάδε τη Αλγύρη από εκεί που ήταν. Εξω, τι ήταν, Δεύτερη. Ναι. Τώρα είναι. Δεύτερο Τρίτη. Ένατη. Ναι, εντάξει, η Ευρωλίκα θα το είναι. Όλα, τώρα, η, η ένατη θέση που είναι η Ζάλκη με την πρώτη που είναι η Φιλίπ είναι δύο νοικέ διαφορά. Δηλαδή. είναι πολύ κοίτα, Η, η Euroleague αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι θέτει ρε παιδί μου στον κόσμο που την παρακολουθεί. Ε, όχι θέτει, ε, τη βάζει σε μια διαδικασία όπω είναι το NBA, να παρακολουθεί NBA. Mm κάθε ομάδα έχει κάτι ενδιαφέρον να δεις. Παλιότερα στην Ευρώπη δεν, δεν υπήρχε. Όχι, δεν υπήρχε. Σε, αφήστε, σε όλε τι ομάδε. Δηλαδή, αν κάποιο δει Ασβέλ. Μόνο η Μπασκόνια νομίζω ότι δεν έχει τίποτα. Συμφωνώ. Μόνο λίγο. Η Μπασκόνια ψηλούς, δεν έχει. Λίγο, αλλά... Δεν... η Μπασκόνια είναι η μόνη ομάδα η οποία δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον. Δηλαδή, ακόμα και η, η Άλμπα έχει τον Ψιλό. Τον Τρέβερ το ναι. Έχει του Πιτσυρκάδε. Έχει του Πιτσυρκάδε. Ε, ε, δηλαδή, βάζει καινούριου σε κάθε μάτζ και παίζουν. Όχι, φου. Η Παρή δεν το συζητάμε. Η Ασβέλ τη βλέπει, θα δει έναν παίχτη ο οποίο. Θα τον δει και θα πει αυτό, αν ναι, δεν ναι. έχει παίξει NBA, πρέπει να παίξει NBA. Ναι, ναι, ναι. Και είναι ο Μάλεντον, ο οποίο δεν θα μείνει στην Ασβέλ. Δεν ξέρω αν θα μείνει και φέτο, αλλά φέτο θα τον κρατήσουν και του χρόνου θα είναι σε κάποια άλλη ομάδα. Όχι, εγώ, α, 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 άμα μου πει πού θα παίζει του χρόνου ο Μάλεντον, θα σου βάλω στοίχημα αυτή τη στιγμή ότι θα παίζει ρεάλ. Δηλαδή είναι Μα... 100 δεν ξέρω πώ θα... γίνεται. 150% θα... 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 θα του δώσουν θα. όλα τα λεφτά. Δηλαδή ναι. ναι, ναι. θα του δώσουν 3-4 εκατομμύρια Έναν παίχτη που λε ότι πάει από Ασβέλ Ρεάλ, αλλά είναι ένα παίχτη ο οποίο φτιάχνει σου για πάρτι του. Ναι. Δεν χρειάζεται pick and roll. Το ρολ, οποίο δεν χρειάζεται... το είχε δείξει στο NBA. Ακριβώ. Δηλαδή... Και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Θα μου πει στο NBA καλύτερα αμυντική. Ναι, πιθανότατα. Και ψαρωμένο, ναι, πιθανότατα. Αλλά εδώ πέρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα παίχτη που δεν χρειάζεται να του κάνει πικ εν ρόλο. Βγάλει τον από ένα screen και ό,τι παίχτη έχει απέναντί του είναι είναι ενό θα έχει γίνει αλλαγή. Καληνύχτα σα. Θα έχει με τον ψηλό, mm. θα του βάλει τρίποντο. Με τον κοντό, πάντω στραπώ πάνω. Θα τον περάσει. Φέρανε και τον Ρόμπερτσον τώρα, ο οποίο έβαλε και ένα τρίποντο. Αλλά γενικά δεν σου καλά ακόμα στην. ενώ ήταν καλό στη σολέ. Yeah, yeah, yeah. Αλλά στην άμυνα αυτά που κάνει ο Ρόμπερσον είναι παντού κάτι φορέ. Yeah, yeah. Δηλαδή είναι αυτό που μαρκάρει την μπάλα, αυτό που βγαίνει βοήθεια, αυτό που κόβει και παίρνει το rebound και βγάζει τον ενδιασμό. Δεν... τέτοια αμυντική δηλαδή. Γιατί ο Ρόμπερτσον, αν θυμάμαι καλά, ήταν και υποψήφιο αμυντικό ε, τη χρονιά. Δηλαδή, είχε υπάρξει το όνομά του, είχε, μπορεί να είχε πάρει και ψήφου για αμυντικό τη χρονιά όταν έπαιζε στην Οκλαχώμα. <σκυρίζει> Γιατί ο ρόλο του ήταν καθαρά <σκυρίζει> <σκυρίζει> αυτό, τίποτα άλλο. Ήταν ο ορστόπερ. Όταν, είσαι μπολ, όταν είσαι, ε, ε, σε βάζουν στον καλύτερο αμυντικό του αντιπάλου σε κάθε μάτσο, στο NBA να παίξει, <σκυρίζει> όταν έρθει εδώ στην Ευρώπη, θα κάνει τέσσερα πράγματα μαζί στην αμυντική. Εγώ πορεία. Ο Ρόμπερτσον, πώ ξαναβγεί στον αφρό. Να δηλαδή είναι τόσα χρόνια. Εκτό επικαιρότητα. Ναι. Πόσο είναι 34 χρόνια, πόσο είναι. Κάτι τέτοιο. Όχι, νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο. Όχι, ξέρεις, τόσο, τόσο, μεγάλο είναι. Τρένει 34, μπορεί 32. Εντάξει, μπορεί να είναι 33, ξέρω οκ. Okay. Κάτσε <laughs> να σου πω. Να σου πω την πορεία. Αλλά πώ έπαιζε στη Γαλλία, λε. Στη Σολέα Σολέ έπαιζε μέχρι. Όχι, okay. σου λέω, το σου τον πήρανε μετά το μάτσο που έπαιξε απέναντί του. Οκ. Okay, γιατί εγώ έχω πάρα πολύ καιρό να ακούσω το όνομά του και ήταν άξιο ότι. Wow, λέω wow. Λοιπόν, Από καταρχή... πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Καταρχήν είναι το 91. Κλείνεται 33-4 Δεκέμβρη, yeah. οπότε στη μέση. Λοιπόν, ο κύριο Ρόμπερσον ήταν με το που έφυγε από το NBA. Ρόμπερσον. Ρομ... Γιατί... Ρομ... Όχι Τάφ. Όχι Ρόμπερσον. Ο... Με το που έφυγε από το NBA. Γιατί έκανε ένα stint μικρό στην, uh, στο Brooklyn. Ναι. Μετά έπαιξε G League το 22. Ε, έμεινε εκτό, δηλαδή το 21 22 δεν έπαιξε. Το 22 23 πήγε στην G League τη Οκλαχώμα. Και μετά. Ε, έμεινε το 23-24 εξω mm -hmm. και το 24-25 δηλαδή φέτος ξεκινάει στη Σολέ και έχει νορμάλ με στους όρους θα πω, δεν έχει κάτι τρελό Αμυντικά είναι το θέμα τι κάνει Ναι ε, και τον παίρνει η Ασβέλ και άμα δει κάποιο αυτό το μάτς υπάρχουν έχει... τουλάχιστον τρεις φάσεις έχει, έχει... στις οποίες φώτα, αυτό, ωραία, αυτό, δηλαδή. στις οποίες όλο είναι όλο παντού, παντού, Έχει κλείσει όλο το γηπέδι τα φώτα ξέρω και, και... Άλλος ένας που παιδί. εγώ λέω ότι μπορεί να βρει ε, μια ευκαιρία σε καλύτερο κλαμπ μετά την Ασβέλ. Με τον Ολυμπιακό δεν έκανε τέτοια οργία Ήταν και το πρώτο του μάτσο, μας, εντάξει. Ναι, ήταν. Τέλο πάντων, με τον Ερυθρό Αστέρα που, το, 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 που έκανε πράγματα και θέματα. Ε, ήταν παντού. Με τον Ερυθρό Αστέρα, στον οποίο ο Ερυθρό Αστέρα να πούμε ότι ο Φίλιπ Πετρούσεφ ήρθε της, και ε, ανέλαβε. Της κουμιάς, και, 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 και δήλωσε ότι ε, αναλαμβάνω τη φάση εγώ. <laughs> είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το δίδυμο Μπολομπόη Πετρούσεφ όταν ναι, έρθουνε. Ναι να δούμε πώ θα χειριστούν γιατί θα πάει ο Μπολομπόη μέσα και θα είναι ο Πετρούσεφ απ' έξω να παίζει ένα εναντίον ενό και να κάνει τι φάσει αυτέ και να έρχεται από πίσω με φόρα να πέντε τα rebound αντί να κοπανιέται με στο καλάθι. Οπότε θα είναι μια διαφορετική δυναμική. Ναι, Πολύ ναι. ενδιαφέρον η ερυθρό αστέρα με αυτό το δίδυμο. Και στου περιφερειακού, εντάξει, του, του, του του στήχησε σε αυτό το ματ γιατί πάλι ο Τεόντοσιτ προσπάθησε, αλλά σε κρίσιμε φάσει ψιλοέχασε τον παίχτη του ή ήταν ένα βήμα πίσω. Και ο Ερυθρό Αστέρα Ακόμα προσπαθεί να βρει την ισορροπία. Δηλαδή είναι μία του ύψου, μία του βάθου. Mm -hmm. Είναι αλήθεια. Σε αυτό το match, δηλαδή νομίζω θα δείξει τον εαυτό του. Θα μπορούσε να έχει πάρει την νίκη. Anyway. Να πάμε να... Για, για τι ελληνικέ ομάδε είπαμε. Ε, ο Πανακός... είπαμε, εντάξει, γενικά. Όχι, είπαμε ότι παίζει ο Παναγιώτη με την, Α, την ναι. Ε, Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Εντάξει, το θέλει ο Παναθυνιακό αυτό το μάτ. Νομίζω είναι σε καλύτερο φεγγάρι από τι Αλγύρε αυτή τη στιγμή. Σίγουρα. Θα πρέπει να διαχειριστεί την έδρα και το, το γεγονό ότι πιθανότατα οι Αλγύρε δεν θα παρατήσει το μάτ ακόμα και να είναι ξέρω εγώ, Ναι, αλλά παίζουν στην Λιθουανία. δηλαδή, είναι ιδανικό για αυτού ένα bounce back game με τον πρωταλλτή Ευρώπη. Αν μη τι άλλο. Έτσι. Και τον δηλαδή, δεύτερο στη βαθμολογία. Θα γίνεται τη μουρλή εκεί μέσα. Το δεν, συζητά, συζητάμε. Το δεν το συζητάμε. Ε, ο, κάποια, κάποιες απουσίες, κάτι ο Παναθηναϊκός έχει κάποιε απουσίε. Ο Παναθηναϊκός δεν θα παίξει ο Οσμάν γιατί θα πάει στην Τουρκία. Που Είχε. θα τα αναφέρουμε στο τέλο ναι. αυτό που είπε για την Εθνική. Mm -hmm. ε, και νομίζω έχει και κάποιο τρομακτικέ. Δηλαδή δεν θα παίξει ο Κώστα, το το εντάξει τα γνωστά. Δεν ξέρω αν ο Γκριγκόνι ήταν. Τάνετε, Νικόστα, θα γυρίσει, ρε φίλε, να, 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 να σε δουμιλήσω. Δεν ξέρω αν ο Γκριγκόνι ήταν στο ρόστερ. Ναι. Που το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ακουστήκαν πραγματάκια. Τελικά μάλλον ήταν άλλη φωτιά. Δεν ήταν η ίδια. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός τρώει αυτή την καταπώνηση του γεγονότος ότι ε, για να κερδίσει, ας πούμε, πρέπει ο να, να παίξει 37 λεπτά. Δηλαδή παίζει πάρα πολύ σε αυτά τα ματ. Δεν μπορεί να τον βγάλει έξω. Όχι. <coughs> γιατί αν τον βγάλει ο Παναθενιακό, χάνει πάρα πολλά από αυτό το παιχνίδι. Ήταν ντόμινο του Τζέρι Ανγκράντ που την έτσι. Ο Τζέρι Αγκράντ, εντάξει, τον ναι βασικά έβαλε όλα τα σουτ που έπρεπε να βάλει ο Τζίλιαν Κράμερ. Δηλαδή, αυτό ήταν. Στο τέλο όμω λέει πράγματα τα οποία. Λέει, αυτό. Θα... Στο, στο τέλο ήταν. Wow. Καλά με την Πολώνια αυτό το σουτ που βάζει είναι το Πόσο αδική δεν ξέρω εγώ. Είναι δηλαδή, το μάτσο. Σε άλλη ομάδα θα ήταν όλοι οι γύρω λίγοι. Δηλαδή πολύ σοβαρό υποψηφίο. Αλλά είχα. τα νούμερα του στον Παναδέκο επειδή υπάρχουν τόσο, τόσο, πολύ ταλέντο γύρω. Και επειδή δεν το χρειάζεται να τα κάνει Και παίζει λιγότερο από ότι θα έπαιζε σε μια ομάδα που θα ήταν καλός. Δηλαδή θα έπαιζε σε μια ομάδα 30 πλάς λεπτά. Τώρα εδώ αυτό το νούμερο δεν το ακουμπάει ποτέ. Θα Καλά. πρέπει να γίνει κάτι. 28 έπαιξε. Θα πρέπει όμω να γίνει κάτι το 30. Plus. Mm -hmm. Τώρα στη, σε, σε, σε ομάδα τύπου στην Πασκόνια θα παίζε 30, δεν τον κάζαν ποτέ. Θα τον κρατάγανε σε υπερβαρικό ε, θάλαμο. Να, ε, σαν τον Ταρβέιντερ. Και αμέσως και είπε αυτή τη λέξη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο το για τον Παναθηναϊκό. Ε, καλή νίκη. Πολύ καλή. Ε, δηλαδή... ε δηλαδή... Στη άτεξε... ήταν, η Βίρκου ε... ήταν, καλή. Νομίζω ότι σε γενικέ γραμμέ ήταν καλύτερο σε καλή. όλο το match. Όχι, είναι και σημαντικό γιατί η Βίρκου ήταν καλή. Δεν ήταν, ήταν ένα από τα κακά παιχνίδια τη Βίρκου. Έπαιξε καλά η Βίρκου. Δηλαδή, ε, έπαιξε καλά ο Σεγγέλια, έπαιξε καλά ο Κλάιμπερν, έπαιξε Αυτό... καλά ο Κορδινιέ. Έδειξε πολύ διάθεση ο Κλάιμπερν. Μου έκανε εντύπωση ναι. ότι έπαιξε... έδειξε διάθεση ο Κλάιμπερν. Ακόμα και ο Ζήζη ήταν καλό, δηλαδή, το match. Κοίτα, ο Ζήζη γενικά τώρα τελευταία έχει αποφασίσει να παίξει. Δηλαδή, όχι έχει αποφασίσει. Σαν να δείχνει ότι κάπω έχει βρει έναν τρόπο να είναι χρήσιμο. Ναι. Ε, όταν τον βάζουν τώρα σε διαδικασία για πικερόλ και τα λοιπά. Ε, τώρα ήρθε να πω, και ο Παγιόλα, να... μείνανε πίσω ο Μόργαν να... και ο Τάκερ. Να... Ξαναγυρίσαμε να πω λίγο. Στο φίλμα στο μας τον Λούκα, τον μπάνκι. Ε, δεν πιστεύετε τώρα. Δηλαδή, τώρα, συγγνώμη. <laughs> τα είπαμε. Δηλαδή, αφού είσαι δει τι έχει στα χέρια σου με τον uh, Τάκερ και δεν τον βάζει να παίξει λίγο ρεφίλιο. Δηλαδή. Τον βλέπω και εκεί μαραζώνει στον πάγκο, ρε φιλέ. Ναι. Να πάει κάπου αλλού να παίξει το παιδί, ρε παιδιά. Κοίτα, δηλαδή, έχω, την, μετεμψύχωση με έχοντας... την του, 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 μεγάλου Μόρι Εύαν στο, στον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ. Έχοντα ακούσει Έλα, κάποια πράγματα. Βάλτε να παίξει, για παίξει. ακούσει, όχι, έχοντα ακούσει κουβεντούλε έτσι, ξέρει. Ακροθυγό. Ε, ξέρω ότι δεν υπάρχει παράπονο από την Πολόνια όσον αφορά στον Τάκερ και στην ότι παρουσία είναι, του στην περιφορά κύριος. του. Ότι είναι κύριος. Ε, να, δηλαδή, έχω ακούσει ψηλοπαράπονα του στυλ όταν δεν παίζει, όταν γίνεται αλλαγή και τα λοιπά. Έχει ένα body language περίεργο. Αυτό έχω ακούσει. Και τον body, είναι, το body είναι μεγάλο. Αυτό. Και, αλλά <laughs> θέλω να πω, ρε παιδί μου, και εσύ τίμως, τι περιμένεις περιμένει να κάνει. Δηλαδή, να τον βγάλει έξω ενώ ξέρω εγώ, έχει βάλει δύο στα δύο και βλέπει ότι μπορώ να δώσω κι άλλο και να μπει ο Μπελινέλη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν τον ξέρει τον Μπελινέλη. Συγγνώμη, συγγνώμη ο Τάκερ ήρθε σαν ένα ε, σούπερ super και πολύ, πολύ πλήρη από την ίδια τάλεντο. χώρα. Από, από τη Βενέτσια, από Βενέτσια ξέρατε. Πριν λίγου δηλαδή. μήνε. Το ξέρατε. Δηλαδή. δηλαδή, λογικό είναι να μην νιώθει καλά το να παίζει δίλετα. Ναι, και δεν νομίζω ότι είναι και υπερβολικό. Δηλαδή, εντάξει, Θέλω να πω το να πει ότι. παίζει να 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 άλλο. Να παίζει ο Παγιόλα τώρα ε, 30 λεπτά. Φαίνεται όμω ότι το πέ... κάνει ο Παγιόλα. Τις να να παίζει δύο, ε, δύο ο Τάκερ είναι λίγο ακραίο. Και δύο Μόργαν. Έτσι. Και δύο Ο οποίο Μόργαν, Γιατί... Μόργαν έχει κάνει καλύτερε εμφανίσει από τον Τάκερ στον Ιλικά φέτο. Και, μέχρι να σταματήσει να παίζει ήταν καλό. Αλλά γύρισε και ο Χάκε τώρα. Οπότε ναι. σου λέει θα πάω με αυτού που ξέρω. Εντάξει, οκ. Okay. οκ. Okay, μέχρι να χάσει τη δουλειά σου και, θα και να λε μετά. Θα λέμε τι, τι, τι έκανα λάθο. Όχι, και εντάξει. το καλύτερο ποιο θα είναι ότι θα έρθει καινούριο προπονητή. Και, και το... θα βάλει τον Τάκερ και mm. τον Μόργαν μέσα. Και θα κάνουν αίσιο yeah. τα εδώ yeah. και θα λέμε να, ορίστε. Και με, μετά μπορεί να αποχωρήσει ο Μπελινέλη γιατί είμαι πολύ δυσαρεστημένο <laughs> και δεν <τον> παίζω. <πέσο. laughs> Πάντω ο Κορντινιέ, lights out, wow, yeah. Στο χρονιά. 12-7-7 έχει αυτό το μάτσο. Τρελό, τρελό. 12-7-7. Εντάξει, είναι πολύ καλό. Ακούστηκε για τη Ρεάλ στην εβδομάδα αυτή mm. ότι η Ρεάλ έκανε κρούση. Εντάξει, δεν νομίζω ότι φέτο θα γίνει κάτι, αλλά και θα μπορούσε και αυτό να είναι μια καλή λύση του χρόνου για τη Ρεάλ. Αναμφισβήτητα. Πάντω, εγώ στο συγκεκριμένο match ε, με το πόσο έπαιξε ο Σλούκα. Δηλαδή, έπαιξε σχεδόν 30 λεπτά και λέω, Οκ. Okay. Δηλαδή, περιμέναμε ότι είχαμε. Έτσι, το είχαμε βρει λίγο. είχαμε καταλάβει πώ κάνει το rotation ο... και θα κάνει το rotation ο, ο Αταμάν στο. Τελικά... Στην regular season πλήν των πολύ μεγάλων αγωνών. Τελικά είναι γεμάτο εκπλήξει ο κόσμο. Πραγματικά. Και να πούμε ότι έπαιξε Δηλαδή έπαιξε πάλι 8 λεπτά ο Οσμαν και έπαιξε έτσι, ο Παπαπέτρου Γκράν περισσότερο εδώ. από όλα τα άλλα forward του Παναθηναϊκού το οποίο είναι και ένα δείγμα ναι, ναι. Ο Ναν δεν χρειάστηκε να παίξει πολύ σε αυτό το μάτσο στο προηγούμενο με τη Μακάμπ έπαιξε 37 λεπτά <laughs> Σε αυτό έπαιξε μόνο 26 Σε αυτό έπαιξε 26, έκανε και τη δήλωση αυτή που ε, έμεινε, θα μείνει στο πάνθεο της Euroleague ότι μου αρέσει να παίζω στην Πολέον, έχει ναι, ωραία μακαρόνια <laughs> <laughs> Το βάζω και αυτό στο τραπέζ πολύ καλό. Και θα πω ότι και Λεσόρ Ξαναρχίζει κάπως να δείχνει λεσόρ μετά από μία κάμψη, θα πω δύο-τριών αγώνων, δύο-τριών εβδομάδων. Λίγο έτσι, λίγο down Είναι κουρασμένο. Αλλά εντάξει, κλασικά νούμερα από τον Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, α... ναι, ναι, ναι πάει Λέσαι, αυτό. Εκεί στο 20 είναι πολύ. Δηλαδή, άμα θε να ποντάρει κάτι σίγουρο στην Ευρωλίγα, είναι ότι θα, ο λεσόρ στο τέλο τη εβδομάδα θα έχει ένα 20 PIR. στο PIR. Ναι, ναι. Και το μάτι δηλαδή, σε αυτό το 16 16-8, ξέρω εγώ. Και... Ναι, 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 ναι. Εντάξει, χαλαρά. Και στο μάτσο του Ολυμπιακού. Μετά στα 9 σουτ. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός δείχνει το τελευταίο διάστημα ότι όταν πετυχαίνει οι ομάδες οι οποίες παίζουν αυτό το μπάσκετ του Στυλ, Παρί, Μπάγερν ε, εντάξει με την Μπάγερν έχασε και εκτό, mm -hmm. αλλά με, με, την Ασβέλ δυσκολεύτηκε Όχι, ο τρέχει και, 500, και τρέχεται όμως στην να άμυνα. Να τρέχει, να τρέχει. Και τρέχεται και στην άμυνα ναι, όμως. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή στα τελευταία δύο μάτσα έχει φάει 90 πλάς. Όχι, ξεκάθαρα βγαίνει... Συγγνώμη, δεν θέλω να, 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 ευλογήσω τα γένια μας, αλλά... Δηλαδή, πόσο σωστή θα μπορούσε να ήμασταν, δηλαδή, Εντάξει, τώρα αυτό ήταν τόσο σοβαρή πρόβλεψη. Αμυντικά. Ναι, αλλά ήταν τόσο σοβαρή πρόβλεψη αυτό. Ε, δεν θα ήταν ίδια ομάδα αμυντικά. Πώ θα είναι. Ε, Μα έκραζαν όμω. Εγώ έλεγα, ξέρω, <συμπίξη> εγώ, ότι ο Ολυμπιακό χρειάζεται πιστό αθλητικό. Ναι, αλλά θέλω να πω δεν ήταν. Με το Φουρνιέ θα χειροτερέψει την άμυνα. Ο Φουρνιέ. Καλά, είναι τρομερό. Και ο Σάσα. Ναι, 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 ναι. Είναι τρομερό, αλλά η ομάδα τρώει πίσω πολύ εύκολα καλά. Δηλαδή, πολύ εύκολα. Κοίτα, ο... Αλλά άμα έχει τόσο ταλέντο και μπορεί να κάνει outscore του πάντε, αν μπορεί να βάλει 92. Απλά ο πρέπει να φάει 90 και κέρδισε. Θα, θα, το ανέβει το κεφάλι στο, στο στο κεφάλι λίγο περισσότερο. Ναι. φορέ, ε, 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 το είπα και πριν σχετικά με, την, με το βάθο του πάγκου. Δηλαδή, ο Ολυμπιακό αυτό το ματ, ο παίχτη που έπαιξε λιγότερο ήταν ο Μακίση που έπαιξε 3,5 λεπτά, που υπό άλλε συνθήκε κάλλιστα θα μπορούσε να έχει παίξει 12 mm -hmm. και να έχει βάλει του πόντου του κάποιου άλλου και να είναι έτσι. Το Βιλντόζα που βάλει 10 με 30, 31 λεπτά. Ο Βιλντόζα δηλαδή, θέλω δύο. να πω ότι Who? αναδεικνύεται σε μια εξαιρετική μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Πολυεργαλείο. Δίνει. Who, α... Who would have thought? Αυτό ήταν μια πρόβλεψη την οποία θα ήθελα. Πρόβλεψη, μια εκτίμηση η οποία θα πάρω το credit. Όχι, όχι θα το πάρω προσωπικά, αλλά το δέχομαι. Λέγαμε ότι είναι καλό στην αμυντικό στην μπάλα και ότι γουστάρει. Αλλά όμω και όχι μόνο όχι αυτό. Όρισε. Αλλά και τη διαφορά που δείχνει στο παιχνίδι. Mm -hmm. Δηλαδή, ο Βιλντόζα είναι ένα παίχτη ο οποίο μπορεί να κάνει το απρόβλεπτο. Δηλαδή, αυτό το οποίο είναι εκτό play. Mm -hmm. Το οποίο δεν. Την παιδι, το οποίο δε θα σου πει κανένα, ξέρει τι, τώρα θα κάνει αυτό. Ναι. Θα το νιώσει και θα το κάνει. Και αν αισθάνεσαι καλά, θα βάλει και δύο τρίποτα σε ρήματα. Θα κάνει και ένα κλέψιμο στην πάσα, την οριζόντια, να βάλει και να λέει απ' εύκολο εκεί πάνω στο σερί. Ναι. Δηλαδή, σε όλα πάνω. αυτά μετά θα σε οδηγήσουν σε ένα. σε μια όχι χιωνοστή, σε μια, χιωνοστή, σε μια βάδα Ξέχι καλών plays. Ο Βιλντόζα δεν ήταν έτσι στον Ερθρό Αστέρα, σε καμία περίπτωση. Που Του έβαλε πάρα πολύ μυαλό η, χρονιά με τον Παναναναϊκό πέρσι, δηλαδή τον προσγείωσε. Σωστά. Κατάλαβε ότι δεν είναι ξέρω, ο Άλλη Νάιβρουσον τη ε, Αργεντινής, Αργεντινή, ξέρω εγώ, sorry. Έτσι, αλλά πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα για να είμαστε ε, χρήσιμοι και να και παίρνουμε σε το χρόνο. Σε το να παίρνουμε χρόνο στο επίπεδο, ακριβώ. Και φαίνεται στον Ολυμπιακό φέτο ότι έχει εμπεδώσει πάρα πολύ το ρόλο τον οποίο θέλει να έχει ο Μπαρτζόκα. Φαίνεται να του αρέσει κιόλα. Και εγώ επίση θα πω ότι αυτό Ουσιαστικά δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα για το WOCAP. Γιατί άμα έχει το ίδιο καλή πίεση στην μπάλα, αλλά καλύτερο σουτ, έχει περίπου ίδια δημιουργία. Εντάξει, και και ένα μπορεί να πούμε απειλή. Όχι, ο WOCAP καλύτερα. Ο WOCAP είναι καλύτερο οργανωτής. Και πασέρ καλύτερος. Ο Βιλντόζα μπορεί να είναι πιο ταλαντούχο πασέρ. Θα πω αυτό. Μπορεί να κάνει αλλά είναι τις πιο εφήσιμη πιο... πασέρ. Αυτό. Passer, ο -up. ο, ο μπορεί να κάνει τι πασέ που δεν περιμένει εκεί στο γήπεδο και λε: Ου. Αυτό. Ναι, αυτό. Ενώ αυτό. ο, αυτό. ο θα δώσει όλε τι πασέ που πρέπει. Όταν είναι ο ελεύθερο να παίξει, θα πάει αυτό. πάει μπάλα εκεί πέρα τι πασέ. Κοίτα, ο Αλλά κάτσε, κάτσε, κάτσε να τελειώσω. Αλλά από το Βιλντόζα έχει αυτό το, 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 το έξτρα στην επίθεση και το σουτ. Yeah. Που σίγουρα είναι στρική, ξεκάθαρα. Έτσι. Yeah. Αλλά αυτό που λέει ότι μπορεί να βάλει δύο-τρία συνεχόμενα και να αλλάξει τη, τη του παιχνίδιου είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Από και του έλειπε του Ολυμπιακού πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω αν αυτή η εξέλιξη παίξει σημαντικό ρόλο στο πώ θα διαχειριστούμε τον ε, κ. Νεβάνη. Ο οποίο ακούγεται ότι είναι πάρα πολύ μπροστά στην αποθεραπεία. Ναι, γιατί... το άκουσα και εγώ. Επίση, η ομάδα επενδύει σοβαρά από ό,τι άκουσα για. Ε, πώ λέγεται. Ε, ένα χάπρεπε μπάρει τσέιμερ πήρε ναι, 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 για τον Κίνα Δηλαδή με αφορμή τον Κίνα Νέβαν. Για να επιταχύνει την αποθεραπεία των παιχτών που έχουν εκτεθεί. Στο οποίο κάνει αποθεραπεία και ο Βεζένκοφ. Βγήκαν φωτογραφίε δηλαδή ότι θα το χρησιμοποιούν όσοι είναι τραυματίε. Το οποίο κάνει πολλά λεφτά. ναι, 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 Πρέπει να κάνει λέει, σίγουρα τρίψη. Δεν έχει αψήφιο αριθμό. Αν θέλει να είσαι top level πρέπει να κάνει τρίψη. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Και βάσει αυτού, επειδή άκουγα και ένα podcast εκεί πέρα των Τον, τον εκεί πέρα τη Πολυκοστασία. Λοιπόν, μιλήσαν πολύ έτσι, κάνουν τέλο πάντων, κάνουν σοβαρή, ε, σοβαρή, ενημέρωση για το μέτωπο του ΣΕΦ. Α, ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, ε ότι πάει καλά. Αυτό, ότι, ότι υπάρχει των... πρόοδο, αλλά άκουσαν άκουσαν. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ο, πρόεδος, ο, του Πειραιά, ο πρώην παράγοντα του Ολυμπιακού, ο Μόραλη. Ναι, όπω κατηγορείται τώρα βέβαια. Οκ. Okay. Αλλά... Μαζί με το Μαρινάκι και τον Καραπαπά. Ναι, ρε παιδί μου. Για, <coughs> για τη δολοφονία, What για την παραγγελία. Δεν, δεν, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Ενώ δεν θα, όχι, θα μάς... να πω ότι ο Ενώ... πρόεδρο του πειρά. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με αυτό, επειδή μιλάμε για άλλο θέμα, και δεν θα κάτσω τώρα να κάνω σχολή. Ο πρόεδρο του πειρά όμω. Μη, μη φάμε καμιά. Αυτό ο πρόεδρο του πειρά όμω. <coughs> Εντάξει, βγήκε <coughs> επίσημα, δεν το λέμε εμεί. <coughs> ναι, όχι, μη φάμε όμω και καμιά. Δεν άμα κάνω σχολείο. σχόλιο. Δεν παίζει με αυτά. Λοιπόν, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια κόντρα σχετικά το τι είναι δικό μου, τι είναι δικό σου μεταξύ του Δήμου και τη ομάδα, τι θέλει η ομάδα η οποία προφανώ χρειάζεται χώρο για να φτιάξει πάρκινγκ κτλ. Ε, το οποίο είναι πολύ βασικό πρόβλημα. <laughs> Ο οποίο έχει πάει στο σεφ, δηλαδή σε μεγάλο αγώνα. Είναι του σεφ. Είναι, μεγάλο θέμα αυτό. Πρέπει να παρκάρει στο Μοσχάτο. Αλλά λέγεται ότι δεν θα χρειαστεί. Θα κάνουν πολύ πολύ μεγάλε, λέει. Το πλάνο είναι. Γιατί μέχρι τότε μπορεί να... να, μην τα έχουν βρει κιόλα. Δηλαδή δεν ξέρω πότε θα τα βρούνε. με, τη... με, το... με το Δήμο και με την κυβέρνηση. Ε, η οποία η κυβέρνηση λέει ότι δεν είναι και πολύ έτσι βοηθητική σε φάση. Ελάτε. Break bread. Έλα να τα βρούμε. <σορίζω> ξέρω ξέρω εγώ, να προχωρήσουμε. <σορίζω> δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί πέρα. Το σεφ είναι λίγο περίεργο γήπεδο. Δεν είναι μπασκετικό γήπεδο που κάποιο πρέπει να το πάρει για να είναι μπασκετικό. Γίνονται διάφορα πράγματα. Μέσα κάτι κατηκλειστή <σορίζω> <στήβη> τιμή γίνονταν. Αυτά δεν θα γίνονται μάλλον όταν Αυτό δηλαδή. έχει διάφοροι που ανακατεύονται στο σεφ, ενώ στο άκατα είναι μόνο ένα. Anyway, το θέμα είναι ότι. Ε, λέγεται ότι θα κάνει κάτι αντίστοιχο που έκανε η Real στο ποδόσφαιρο, νομίζω. Θα κάνει ανακαίνιση. ολική ανακαίνιση ολική του γηπέδου, ενώ παίζεται η χρονιά. Επειδή δεν βρίσκεται πού θα μπορούσε να φιλοξενήσει την ομάδα κάποιο άλλο γήπεδο. Δεν γίνεται. Δηλαδή και τα λιώσια είναι μακριά, α πούμε. Το κλειστό του ελληνικού δεν είναι γήπεδο για να φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν είναι. Είναι μικρό. Ναι. μικρό. Οπότε θα το κάνουμε έτσι και βλέπουμε. Να σου πω κάτι, το θέμα είναι να γίνει θεωρώ. Εγώ, γιατί... εγώ περιμένω να δω το σεφ. Ε... Μπασχετικό. Ξεκάθαρα, να φύγουν τα εξάλλητα, λοιπόν. Τα κενά γύρω-γύρω, να έρθει γύρω. πιο κοντά το γήπεδο. Επίση θέλω στο... πάρα πολύ να δω το σεφ βαμμένο, σενιαρισμένο εξωτερικά, που σαν σχήμα είναι ένα πολύ όμορφο γήπεδο. Σωστά. Κάτι... Και δεν είναι καινούριο, είναι 40 χρόνια, χρόνια περίπου. Πολύ ιδιαίτερο. Θα ήθελα να το δω βαμμένο και σενιαρισμένο απ' έξω επίση. Mm -hmm. Γιατί κιόλα περνάω πολλέ φορέ από εκεί πέρα λόγω δουλειά. Ναι. Είναι συνέχεια εκεί πέρα. Ε. Ναι, οπότε ναι. το βλέπω έτσι που είναι ρε παιδί μου που σοβαρά. Ε, είναι βάξε, παλιό τέλο πάντων. Ναι. Δεν, μπορεί να, ε, μπορεί να, ε, να κακίσει Ολυμπιακό που δεν δίνει τόσα λεφτά για να κάνει την ανακαίνιση του. Είναι δικό, δικό το. του. Οπότε... Μία απευθεία ανάθεση. <laughs> <laughs> ναι. Μία ανάθεση. Μία. Λοιπόν, ε, anyway. Πάντως στα αγωνιστικά, ναι, ναι. Λέει, αυτό που θέλω να τελειώσω πριν, είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή την πολυτέλεια να έχει το walk-up να κάνει ακριβώς αυτό που θέλει και να μην του ζητάει τίποτα παραπάνω, ναι. το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μόνο έτσι μπορεί να είναι αποδοτικός ο walk-up. Αν του ζητάς, δηλαδή, και αν χρειαστεί να βάλεις και ένα κρίσιμο, βάλ το, κατάλαβες. Έβαλε τελείως τις εβδομάδες. Αλλά... Και μας την είπαν κιόλας γιατί δεν το αναφέραμε, που έχετε δίκιο, το να αναφέρει την προ προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, και το αναφέραμε κάπως πιο αργά στο MB πάλι αυτό, κάπως το είπαν ότι, πάλι ότι, πιο μετά. Αλλά όπως και να έχει, τον έχει να κάνει αυτό ακριβώ που πρέπει να κάνει ο συγκεκριμένο παίχτη. Όσο και ο Γκο είναι υγιή ναι. και παίρνει αυτό κάποιε προσπάθειε, ο Βιλντόζα μπορεί να πάρει και έχει τα δύο Forwards ή τον έναν τώρα για δύο εβδομάδε. Γιατί χτύπησε ο Βεζένκοφ, ε, το, τον ε, Φουνιέ να είναι εκεί όταν πρέπει στι κρίσιμε στιγμές και να βάζει αυτά τα σουτ που βάζει. Ο Γκο θα είναι υπερχρήσιμο ναι. και θα εκθιάζεται από όλου όσου ασχολούνται με αυτό. Γιατί κάνει ακριβώ τη δουλειά του. Ναι. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, επίση. Α, ή, και να πούμε και για το Μιλουτίνο. Αμελουτίνο Μιλουτίνο Πρέπει, α, πρέπει α, να πούμε για το Μιλουτίνο. Αυτός είναι σίγουρα καλύτερο καλύτερο είναι καλύτερο ψηλός της ομάδας. Είναι σίγουρα καλύτερο ψηλός της ομάδας. Και ε, στο points generated, με τα rebound που παίρνει και τι επιθέσεις που ανανεώνει Κα, και το μ, πώς κινείται. Λογικά ο καλύτερο επιθετικό rebound που στην Ευρωλίγγα. Νομίζω ο offensive rebound per πρέπει να είναι ο πρώτος. Αν δεν είναι ο πρώτος είναι δεύτερος, αλλά νομίζω είναι πρώτος. Ναι. Ε, δείχνει πόσο έλλειψε και πριν. Και τι μπορεί να προσφέρει όντα υγιή και σε καλή αθλητική κατάσταση. Που να πούμε ότι μέχρι Μερικού μήνε πριν, η θέση του Μιλουτίνο στον Ολυμπιακό ήταν λίγο επισφαλή. Δηλαδή, ακουγόταν ότι μπορεί να ήταν old man out τότε, ειδικά που υπήρχε και αυτό το θέμα με τον Πετρούσεφ. Και ο Ράιτ ήταν καλό. Κάποιο έφυγε. Κάποιο έφυγε. έφυγε. Λοιπόν, ε, να πω το εξή όμω, ε, να κλείσουμε αυτό με, το, με αυτό για τον Ολυμπιακό: Ότι ε, είπαμε ότι ο Βεζέκοφ θα είναι περίπου δύο μήνε. Ε, δύο εβδομάδε. Όχι, ναι. παιδιά, sorry. sorry λιποθυμίες, δύο εβδομάδε εκτό ε, για τον Ολυμπιακό, με, είπαμε, με, την, με τον ρογμόδε κάταγμα ουσιαστικά το. Στο δάχτυλο του ποδιού, Το ράγισμα, στο, στο, δάχτυλο, στο μεγάλο δάχτυλο. Με το μάτσο με τον Μπάουκ. Του αριστερού ποδιού. Του αριστερού ποδιού. Ε, το λοιπόν, ε, και θα χάσει την, το μάτς με την σίγουρα ε, την μπασκόνια, μπασκόνια, σίγουρα και μάλλον και την Παρτίζαν ναι, αλλά από εβδομάδα δεν είναι σίγουρο και την Παρτίζαν αλλά σίγουρα την Μπασκόνια και το μάτς του ελληνικού Πρωτα... ε, ο Μασικά Ελλάδα δεν έχουμε γιατί έχει την εθνική mm. οπότε θα χάσει το μάτς με την Μπασκόνια επίσης ε, την, ε, την, εγωνιστική παίζει, με την, ε, παίζει, στη, παίζει στη Μονακό ε, ο Ολυμπιακός που πιθανώ να έχει να, να, συναντήσει κάποιον παλιό γνώριμο. Τώρα είτε <laughs> αυτό είναι ο Τιτούδη, είτε αυτό είναι ο Σπανούλη. Πιθανότατα κάποιον Έλληνα προπονητή θα συναντήσει τον μπάγκο, έτσι όπω φαίνεται ναι. από τα ρεπορτάζ. Που μάλλον αυτό το μάτι θα το προλάβει. Όπω και να έχει, εγώ το είπα όλο αυτό γιατί ήθελα να πω ότι νομίζω ότι ήρθε η ώρα ε, ο Άλεκ Πίτερ να δείξει τα. Γιατί. Ε, Παρέμεινε. Γιατί, όχι, γιατί, παίρνει τα, τα big bucks που λέμε. Σωστά. Έτσι, για αυτό το λόγο το, ε, τον κράτησε Ολυμπιακό. Έτσι και πάνω από. και τον πετρούσε. Λοιπά. Εκεί τα εντάξει τώρα η Έχει συμβόλαιο, ναι. δηλαδή δεν μπορούσε να το κάνεις παραπάνω, όπως τώρα, ναι, κάνει παραπάνω όπω κλείκανε τώρα στο πρώτο. Ναι, νομίζω ότι το ο Ολυμπιακό, δηλαδή αυτή η πεντάδα με τον Πίτερ μέσα, η δεύτερη αυτή πεντάδα δούλευε πολύ καλά στα προηγούμενα παιχνίδια. Τώρα και να τον κάνει να τον εισάγει στη βασική, ναι. μία ή άλλη θα είναι. Με το Φουρνιέ θα συνεργαστεί καλά. Ό,τι σου την να πάρει θα τα πάρει. Θα βοηθήσει και λίγο παραπάνω αυτή η συνεργασία το Μιλουτίνο Φπιτερ ναι, που πέρσι λειτουργούσε πολύ καλά, μπορεί να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα. δεν νομίζω θα υπάρχει θέμα ε, πιο πολύ στην άμυνα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να... 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 να, πάρει αυτά τα μάτια, δηλαδή να δείξει ότι δεν θα μου βαίνουν συνέχεια 90, μπορώ να κερδίσω και με... Ωραία, με, το, με, το... με όχι, όχι, με το ίδιο μεγάλο volume προφανώς, όχι. έτσι, <σχερ> άλλο <σχερ> θα το πω, ε, με πέρσι, αλλά ο Πίτρε εξακολουθεί να είναι από του καλύτερου του πολύ εφήσι. 57% φέτο κάτι τέτοιο. <σχερδοδί> πολύ εφήσι. Έτσι, δηλαδή. Τώρα μπορεί να απασφαλίσει λίγο για λίγο. Μπορεί να, να κερδίσει και λίγο παραπάνω χρόνο όταν επιστρέψει, ο πούμε. Έτσι ακριβώ. Έτσι, οπότε είναι η ευκαιρία σου. Απλά βλέπουμε. Ποιο βλέπουμε να πάρει τσι, λίγο παραπάνω χρόνο από τον Παπα-Νικολάου του λοιπόν, από... Κοίτα, <συσχελίσαι> <και> το <Μασίση, συσχελίσαι> σε σχέση με το ποιο έπαιξε στα τελευταία μα, νομίζω ο Μακίσικ θα πάρει λίγο παραπάνω. Mm. Για τον τόση δεν έχουμε πει, γιατί δεν έχουμε πει και πολλά να πούμε. Ο φαίνεται ότι είναι. Αυτό είναι ο Old Out στα Guards. Φαίνεται ότι δεν έχει βρει ακόμα. Και πάλι θα υπάρχει σίγουρα ένα παιχνίδι που θα μπει με μέσα. Με α πούμε, έπαιξε και τα βαλε. Αλλά φαίνεται σαν να. Ακόμα να προσπαθεί να προσαρμοστεί σε αυτό το ρόλο του παγκίτη που δεν του έχει, δεν το έχει βρει ακόμα. Δεν ξέρω, μήπω δούμε και λίγο ο right Ράιτ στο 4. Επίση, το έχω σημειώσει. Oh. Επειδή μα είχε oh, δείξει oh. κάποια δείγματα πέρσι, ο... ναι, ε, ε, με τα τρυποντάκια κτλ. λοιπά, λένε, Θα μπορούσε. Όχι πήγες. με την Πασκόνη, αλλά άμα δεν παίξει με την Παρτίζα ο Βεζέγκοφ, νομίζω ότι μπορεί να χρειαστεί εκεί να κοπανίσει. Anyway, και να κλείσουμε λοιπόν με το. Να το... Να κλείσουμε με να συνεχίσουμε λέγοντα το πρόγραμμα αυτή τη αγωνιστική. Και να κλείσουμε εθνική ομάδα και. Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτή τη αγωνιστική είναι Τετάρτη αύριο. Επανερχόμαστε στα μάτια τη Τετάρτη. Ναι, μα αρέσει. Βασικά σήμερα, όχι αύριο. Έχουμε Βίρτου Φενέρ. Ωραίο μάτ. Ενδιαφέρον. Βλέπετε. Λοιπόν, ε, Πέμπτη. Ουσιαστικά είναι το με τελευταίο εδώ πέρα η φάση. Ναι, αλλά... αλλά, αλλά είναι εντάξει, τώρα παίζουν και, στη και Μπολόνια. στην Πολόνια. Εντάξει, καλό θα είναι. Τραυματίες στη Φενέρ. Και λοιπόν, συνεχίζουμε με το 7η, ε, 7.30 ώρα είναι το νωρί το τουρκικό Εφέ Παρί. Οκ. Okay. Ωραίο για αρχή. We like. Μετά πάμε μονακό Ασβέλ well, το μέχρι πρώτη ω παραδοσιακό γαλλικό ντέρμπι. Πριν έρθει η Παρί. παμε μονακο ασβελ το μεχρι πρωτη ω παραδοσιακο γαλλικο ντερμπι πριν ερθει Παρή. παρι ελπιζουμε 9 η ώρα έχουμε το ντέρμπι του Βελιγραδίου. Ερυθρό Αστέρα Παρτίζα. Χαμό! Ο Ερυθρό Αστέρα είπε, ανακοίνωσε επίσημα, δίνουμε εισιτήρια στην Παρτίζα. Ελάτε να το κάνουμε γιορτή. Εντάξει, θα δούμε πώ θα πάει αυτό. αυτό ξέρεις, στην Ευρωλίγκα πάντω συμβαίνει λίγο. Όχι, αλλά στην Ευρωλίγκα ναι, γίνεται πιο εύκολα. Αλλά, αλλά άμα πει, ρε παιδί μου, ποιοι έχουν μεγαλύτερη αντιπαλότητα, ξέρω εγώ. Η Ρεάλ η, η με την Παρσελόνα. Εννοείται η τη. Ναι, η Ρεάλ με την Παρσελόνα, ξέρω εγώ. Η Βίρτου η, η με την Αρμάνι. Ο Ολυμπιακό με τον Παθηνακό. Ή η Εφέ με την Φενέρ. Ή ξέρω εγώ ο Ερυθρό Αστέρα με την Παρτίζαν. Νομίζω ότι αυτό που θα ψηφίσουν όλοι, ότι μεγαλύτερη. Νομίζω όμω ότι στην Ευρωλίγα θα είναι κομπλέ. Όχι, αυτό. Στην Άμπα Λίγκ έχουν... δεν θα το έκανα. Και γενικότερα δεν έχουν. Μα κάνει εγώ δεν καταλαβαίνω λίγο την, το σκεπτικό του Ερυθρό Αστέρα, χωρί να έχει ε, γυμμένο συμβόλαιο και ενώ υπάρχουν θέματα. Δηλαδή πριν δύο εβδομάδε πετούσαν ε, μπουκάλια. Για άλλα μπουκάλια στο γήπεδο. Πώ παίρνουν αυτή την απόβαση. Νομίζω έχει ξαναγίνει όμω. Δηλαδή και, παιδί και πέρσι μία. το είχαν ξανακάνει αυτό. Αλλά πέρα υπάρχει γκρίνια εδώ πέρα γενικότερα από του άλλου. Ναι. Ότι σε φάση. μαζευτείτε λίγο γιατί δεν έχετε εγγυημένο συμβόλαιο και τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ε, Μήπω γι' αυτό θέλουν να δείξουν ότι έχουμε ανέβει επίπεδο πλέον και ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή ομάδα πια. Φω. Και ότι δεν θα τσακωθούμε ε, με του άλλου. Ε, 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 ευχόμαστε τα καλύτερα γενικότερα. Μπορεί. Στα... Πάντω ματσάρα αδερφούς, τώρα τι συζητάμε. Ε, και... Σέρβου. Ε, 9 και 4 έχουμε Ολυμπιακό με Μπασκόνια. Στο σεφ. 9,5 έχουμε Αρμάνι Μακάμπι. Θα είναι μάτς, η χαρά του μπάσκετ, θα είναι αυτό. Καλά, εγώ δεν θα το δω. Όχι, ενώ θα μπουν πολύ πόντοι, δηλαδή δεν θα έχει άμυνε στο παιχνίδι. Και μετά έχουμε Real, Alba, εντάξει οκ. Okay. 10 παραδέντρων. Ρεάλ μπαντάκι, θα κάνει διπλό η άλμπα. Θα απολυθεί ο τσου κατευθείαν. Θα γίνει και αυτό. Θα του πούμε ένα, 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 ένα γερμανικό γεια. Yeah. Ή, ή ένα αντιό τσου. Uh, το ξέρεις ότι τσούς είναι στα γερμανικά. Οκ. Yeah. Okay. Τσου. Και Παρασκευή έχουμε στι 8 η ώρα Ζαλγκύρη Παναθηναϊκό, το είπαμε, και στι 9.30 Μπάγερ Μπαρσελόνα. Ο Ωραία, μάτι την Παρασκευή. και, και είναι Barcelona. και back to back. Δηλαδή, μπορεί να τα δει back to back και να προλάβει πρώτο quarter αρχή του δεύτερου και να σε κομπλέ. Οπότε θα καταφέρει η Μπαρσελόνα μέσα σε τρει εβδομάδε να πάει από τη δεύτερη θέση τη βαθμολογία στην ένατη. Ε, όπου εγώ, καταλήξει τέλο πάντων. Κάπου εκεί θα πάει. Μάλλον θα την πέσει να την περάσει. Για να θα, δούμε. Θα, θα, δούμε. Θα, μείνει πάνω από του Ζαλγκύρη. Μην απαντήσει η Μπάρτσα. Λοιπόν, anyway, anyway, τελειώσαμε και με το αυτό και πάμε Πάμε στη... στην εθνική του... των νέων παιχτών. Έτσι. Στην εθνική. Πολύ πιτσιρικαρία. Στην εθνική των παιχτών, των, των... των τριτοκλασσάτων ευρωλυγκάτων και όλων των υπόλοιπων level ναι, 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 ναι. παιχτών. Λοιπόν, ε, να πούμε την αποστολή. Α την πούμε. Η οποία είναι το Λιώπουλο Μοραίτη, Μουράτο, Πουλιανίτη και Καρακόστα. Έχει παίχτε δηλαδή από Περιστέρη και από Μαρούσιο Καρακόστα που ε, αναδείχθηκε από την εθνική Νέων. Εντάξει, δεν θα είναι όλο αυτό το. Δηλαδή θα πάνε αυτοί μαζί, δεν θα είναι η δωδεκάδα. Δεν είναι το ε, θα πάρει εδώ πέρα και ο Λούτζη και ο Μωραήτ, θα πάρουν πολύ χρόνο. Έτσι. Shooting guard, Λούτζη, Μήτρου Λόγκ. Και Μήτρου Ναι, και ε, να πούμε ότι στο δεύτερο ματ προβλέπεται ότι θα είναι και ο Λαριτζάκη. Που προβλέπετε. στο πρώτο ματ. Είπαν ότι στο πρώτο ματ δεν θα είναι, αλλά στο δεύτερο μπορεί να είναι. Μάλλον θα είναι. Εγώ κατάλαβα ότι δεν θα είναι γιατί φοβάται. Φοβούνται την κατάσταση με τον Τόρση για να πει κάποιο λε: Ολυμπιακό. Ναι, γιατί έχει κάτι στην πλάτη του, έχει ένα, πούμε, δεν θυμάμαι το έχει κάτι. Έχει. Καλό είναι να πάει ο Λαριτζάκη να παίξει. Γιατί νομίζω ότι στο δεύτερο στη, μάτσα στη, τον έχουν. Στον Ολυμπιακό δεν στην... μπορεί να παίξει. Στη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί λίγο λίγο το πρώτο μάτσα θυμό. νομίζω, είναι στην. Εδώ. Επίση είναι καλό στην εθνική γενικότερα, Λαριτζάκη. Οπότε καλό είναι να παίρνει χρόνο. Ναι. Μάμω ρη Λοιπόν, μετά έχουμε Νετζίπο Γλουαβδάλα. Ελά, έλα, έλα, ελά, okay. ελά, Ποιο είναι ο Αδάλα, το είχαμε αφήσει εκεί που παίρνει πάρα πολλά σουτ και τα λοιπά. Έχει κάνει κάποιε πολύ καλέ εμφανίσει. Έχει κάνει λοιπόν. κάποιε εμφανίσει, έχει κάνει και κάτι εμφανίσει που ξαναπήρε πολλά σουτ και Άξι, δεν δουλεύει. It's 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 a bumpy road, ρε παιδί μου, εντάξει. Εντάξει, το καλό με τον Αδάλα νομίζω ότι έχει σε, στα περισσότερα μάτια που παίζει έχει μία φάση την οποία μπορεί να την παίξει στα social media. Ένα κάρφωμα, ένα ωραίο layup, ένα καλάθι και φόκ, κάτι έχει και είναι relevant. Mm. Μένει μέσα. Ε, μετά έχουμε χουνγκά Γκουζέλογλου Ματζούκα. Και στα. Okay και στα σέντερ Ζούγρι Τανούλη Καραγιανίδη. Έχουμε θεματάκια γενικά. Καραγιανίδη, τι είστε, Αλλά μου ξέρω, <laughs> δε GBL, είναι, GBL, δεν Δεν βλέπω κι αυτό. GBL, ρε Γιάννη! GBL! Δεν βλέπω GBL. Δεν έχει ένα λήκημα στο GBL. Όχι, δεν έχει. Και να πα για τα διόδια. Άντάξει, να αναφερθούμε απλά. Καλά, παίζει με την. Μεγάλη Βρετανία δύο φορέ, έτσι. Ε, ναι, ε, ε, πέμπτη νο... και, και Κυριακή. Και Κυριακή, bravo. Ε, τι, 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 τι ψάχνουμε εκεί, από εκεί πέρα γενικά, Δηλαδή η, η Μεγάλη Βρετανία θα είναι πάνω πλήρη. Η ε, Μεγάλη Βρετανία είναι, είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Ε, κοίταξε. Σίγουρα θα... πολύ πολύ καλύτερη από αυτό το οποίο περιμένετε. Ναι, δεν θα είναι. Κάτσε να δω. Από μια ομάδα ε, ε, που δεν έχει καθόλου. Ε, ε, Προμηθεία πατρών, Καραγιανίδη. Οκ. Okay. Προ Θεία παντρών και διάνα και είπες. Ναι, και στον draft τη G League. Πάνει, το θυμήθηκα τώρα. Έχει κάνει ένα, ένα άρθρο το σπορ 24, να το πω. Αλλά εντάξει, μια καριέρα under the radar. Okay. Α πούμε γενικά αυτό. Ηλικία, δηλαδή. Ε, τώρα ηλικία, Ρε Γιάννη, με βάζει τώρα και ψάχνω τα, στα, 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 στα βάθη <laughs> του. του Internet. Στο, στο dark web <laughs> πρέπει να μπω. Anyway, τέλο πάντων, ε, δεν θέλω να αναφερθώ στα περί Ike προμηθεία, επειδή δεν έφερε και προμηθεία, τα οποία είναι ναι, απογοητευτικά. Εντάξει, τώρα, okay, ναι. Και το που οδεύουμε γενικότερα σαν μπάσκετ. Ναι, τώρα εντάξει, και κάποια στιγμή θα γινόταν. Αυτό, αυτό ήταν ο παδισμό, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Αφήστε το, πιά, ρε, παιδί, αφήστε το πια, ρε παιδιά, αφήστε το. Ε, ας Α μείνετε τέλο πάντων στο, στα, στα comments, ρε παιδιά τουλάχιστον. Είναι γεννημένο το 2002. Οκ. Okay. 6-9 center. Τώρα το 6-9 center. Τώρα, το 6-9 δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθέ. Όπω αλλά με 6-9 είναι 2-7. 5. 5 Ναι, και είναι σέντερ, δεν σου αρέσει τρίπο καθόλου. Εντάξει, οκ, okay, λύση ανάγκη θα πω εγώ. Με εγώ 6... πω... Αλλά η Βρετανία τώρα και τι θα έχει η Βρετανία. Η Βρετανία έχει πάρα πολλού αθλητικού παίχτε. Η Βρετανία έχει πολλού αθλητικού παίχτε και επίση η Βρετανία έχει πάρα πολλού παίχτε οι οποίοι είναι σε κολέγια και το λέω πραγματικά έχοντα κάνει έρευνα σοβαρή και ει βάθο. Ε, τώρα στο πρωτάθλημά τη δεν παίζουν και τίποτα προ τα πω... Βρετανία. Όχι σε καμία περίπτωση. Είναι τα καλοκαίρια όμω. Ναι, θα πάμε με ό,τι υπάρχει στην Ευρώπη από Βρετανία. Ναι και με ό,τι υπάρχει στο Βρετανικό Προτάλημα που δεν είναι και το πιο. Έχουν του London Towers. Αυτού London Towers ή Lions. Lions. Towers Towers λέγονται ή Lions. Δεν θυμάμαι, είναι Hamburg Towers σίγουρα, λέμε πω είναι Hamburg Towers, London Lions. Δεν ξέρω πώ. Δεν παίρνω και εγώ. Παρ' όλα αυτά δεν είναι κάποια ομάδα. Θέλω να πω ότι με το ρόστο που κατεβάζουμε εμεί θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Προφανώ δεν θα είναι εύκολη νίκη. Αλλά, σίγουρα έχουμε πλεονέκτημα απέναντι στη Βρετανία, όπω και να έχει. <laughs> Γενικότερα, αυτό είναι προκληματικά για το EuroBasket mm -hmm. του 26 ή mm -hmm. του 25. Ε, περίμενε. Του 25 μάλλον, δηλαδή, ναι. Το 26 έχει παγκόσμιο. Ε, ε, έχει, ε, τελική φάση του 2025, ναι. έχουμε 2-0 στον όμιλο εμεί. Και ποιο άλλος, είναι, ναι, είναι και η Ολλανδία μέσα. Ναι, ποιος είσαι καμιγύρης. Ολλανδία, νομίζω. Okay. Ε, λοιπόν, και ο Λαρετζάκη θα είναι. Έχει και μια ιδέα για το, πρόγραμμα διεξαγωγή των ε, προβληματικών. Όπω. Έχει και μια ιδέα για το πρόγραμμα διεξαγωγή των προβληματικών. Όχι, βέβαια. <laughs> είναι σαν να μου λε να ξέρω τον λίγο... Nation, το Nation League στην μπάλα. <laughs> να δώσω λίγο. Κανένα δεν ενδιαφέρεται. <laughs> να δώσω λίγο έτσι, τροφή σε αυτού που θέλουν να μπουν στο κό, στα κόμματα να γράψουν. Ε, μαλάκι. Ενημερωθείτε, ρε. Εντάξει, <laughs> να σου <σπώ> πω κάτι. Οκ, <laughs> okay, δέχομαι ότι δεν έχουμε ενημερωθεί γι' αυτό, αλλά. Εντάξει. Άνθρωποι είμαστε. Όχι, οι άνθρωποι είμαστε και ποιο ενημερώνεται για τα προκληματικά του Πάτω, αυτά. Πάντω, παιδιά, εμεί. Και τα παράθυρα. Εμεί γράφουμε εργατόριε για να βλέπουμε όλα τα highlights για εσά και να μιλάμε για ό,τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Το οποίο θα μπορούσατε να το εκτιμήσετε λίγο. Όχι, αυτή, να, πούμε, να... να, πούμε, ότι στην, στην Τουρκία υπάρχει ένα παραλυπόμενο και το είχαμε πει ότι είχε βγει η Φενέρ και είχε πει ότι δεν θα δώσουμε παίχτε στην Εθνική Τουρκία μετά το σκηνικό με την Καλατά Σεράι και τον Αταμάν και τα λοιπά. Ο Αταμάν δεν κάλεσε κανέναν από τη Φενέρ Τούρκο. Οπότε έλειξε το θέμα έτσι αυτό και κάπω το σχολίασε και ο Σάρα σε μια συνέντευξη. Αλλά πήρε τον Οσμάν. οποίος okay. Ο οποίο Οσμάν δεν θα είναι στο μάτι του Παναναναϊκού γιατί θα πάει με την Εθνική Τουρκία. <laughs> Σωστά. Τουλάχιστον αυτό <αυτούς> το Γιουρτσεβέν. <laughs> ναι. Σωστό. Να υπάρχει ένα σέντερ. Αυτό. Anyway. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα παρακολουθήσατε. Όποιοι φτάσετε μέχρι <laughs> Like like, subscribe, share. Πλησιάζουμε και στη Ρεστό, το εδώ, γύρω πολύ τι 100 εκπομπέ. Βεβαίω, yeah. βεβαίω, βεβαίω. Ε, θα δούμε πώς προχωρήσουμε να έχουμε κάποιο ghost guest. Ghost, κάποιο ghost guest. Λοιπόν, ε, τι επόμενε εβδομάδε. Ε, βρείτε μας στα social media κτλ. Στα Spotify και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Yes. Γεια yes.